Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε πάλι στο τρίτο μάθημα αυτού του κύκλου. Ωραία. Να είμαστε κοντά στο μικρόφωνο. Σήμερα θα δούμε λίγο την πλατφόρμα JIT, με την οποία μπορούμε να επιτύχουμε version control, όπως ονομάζεται, σε ένα project και τον κατανοημένο τρόπο έτσι να δουλεύουν διάφοροι χρήστες σε ένα συγκεκριμένο project. Το οποίο θα μας παρουσιάσει ο Αχιλλέας και συνέχεια με τον κύριο Μελετίου θα δείτε τα activities όσον αφορά το Android. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι από αύριο μπορείτε 3 με 8 να έρθετε στο εργαστήριο, θα είναι ανοιχτό για όποιον θέλει να έρθει να δουλέψει. Θα υπάρχει και ένας μέντορας, για να έχετε, αν έχετε απορίες, κάτι να το δούμε μαζί, έτσι. Το εργαστήριο θα είναι ανοιχτό για όποιον θέλει. Εντάξει, υπάρχει κάποια απορία σχετικά με το προηγούμενο μάθημα? Θέλετε κάτι να δούμε? Ωραία. Οπότε θα αρχίσω, Αχιλλέα, να σας παρουσιάσει το JIT. Κλασική πρώτη ερώτηση. Ποιος έχει ακούσει για τον JIT ξανά? Ναι. Ωραία. Οπότε σχεδόν η μισή. Okay. Κανονικά θα έκανα μια παρουσίαση με κάτι πιο δυνατά, πιο δυνατά. Okay. Είχα ετοιμάσει μια παρουσίαση από τα προηγούμενα σεμινάρια, αλλά είναι πολύ μπλα μπλα, οπότε θα προτιμούσα να κάνουμε πιο πολύ και hands-on, οπότε θα προχωρήσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, καταρχάς, η έννοια του Git είναι πολύ σημαντική. Γιατί είναι ένα εργαλείο που θα το χρησιμοποιήσετε όχι μόνο σε αυτό το σεμινάριο. Π.χ. Αυτό είναι το 7ο σεμινάριο που συμμετέχω. Και στα 7 σεμινάρια κάνουμε παρουσίαση Git. Και όλα είναι ξεχωριστού ενδιαφέροντος. Είχαμε Android, τώρα είχαμε Arduino, PHP μετά, κουλουπού. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι ένα, όπως γράφει και η υπεργραφή εδώ πέρα, ένα διαδεδομένο σύστημα εκδόσεων. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς έχουμε τον κώδικά μας. File 1 εδώ. File 1. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Καθώς προχωράει ο χρόνος, κάνουμε αλλαγές. Ωραία, αυτές τις αλλαγές πώς τις αποθηκεύουμε κάπου? Ένας παλιά τι κάνει ο κόσμος? Είχαμε αυτό εδώ πέρα, ο folder 1 και κάτω έχει τα δύο αρχεία. Okay. Θέλει να κάνει μια αλλαγή στο αρχείο 1. Για να μην χάσει τις αλλαγές όμως και πει κάνω καμιά βλακεία, μετά πώς θα πάω πίσω αυτό που είχα, τι κάνει, copy folder εδώ πέρα, 2, μια ημερομηνία 2015, το 7ο, τάδε τάδε. Και ούτω καθεξής αυτό συνεχίζεται. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Οπότε το 2005 ο Linus Torvalds, αυτός που έφτιαξε το Linux, έφτιαξε και το Git για να μπορεί να γίνεται και εύκολο collaboration. Γιατί όπως ξέρετε ο πυρήνας του Linux, συμμετέχουν σε αυτό, δεν ξέρω πόσα άτομα, σίγουρα θα είναι πάνω από 1000 άτομα θα είναι σίγουρα, από όλο τον κόσμο. Οπότε και αυτό συμβάλλει στο να δουλεύουν απομακρυσμένα τα άτομα το ένα με το άλλο. Ωραία. Οπότε το Git τι κάνει? Το ρίς εδώ πέρα ξεκινάς μια εντολή, θα τη δούμε αργότερα. Μέσα στο φάκελο θέλουμε να ξεκινήσουμε να τσεκάρει το Git και του λέμε Git init. Και αυτό πάει και φτιάχνει σε αυτό εδώ πέρα το φάκελο το .git directory και μέσα αποθηκεύεται όλη η πληροφορία. Και το αυτό τι κάνει τώρα? Με τα λεγόμενα commit, θα δούμε και συνέχεια, προσθέτει αυτά εδώ πέρα τα δύο, οπότε έχουμε αυτή η αλλαγή. Η αλλαγή α που γίνεται
Και μετά όταν αλλάζουμε τα αρχαία εδώ πέρα, πάει και φτιάχνει ένα snapshot, όπως είναι ακριβώς το file structure αυτού του φακέλου, συν τις αλλαγές που έχουμε κάνει στο κατά τη διάρκεια. Για να σας πω, λιπεδεύω, αν έχετε καταρχάς εγκατεστημένο όλοι στους υπολογιστές στο Git, τώρα στο OpenSUSE πώς εγκατεστάτε, δεν ξέρω, με το... είναι ήδη, οκ. Okay. Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό. Οπότε όλοι μπροστά από ένα υπολογιστή. Ξεκινάμε. Λέμε Git. Αν πατήσουμε και το Git, εμφανίζει ένα κάρο επιλογές. Από αυτές τις επιλογές, οι περισσότεροι developers σε όλο τον κόσμο, η μεγαλύτερη πλειοψηφία, χρησιμοποιούν μόνο το 10% από αυτές τις εντολές. Οπότε δεν χρειάζεται να απελπίζεστε και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι αυτό γίνεται και στην εργατικότητα. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό, όπως είναι το repository, πρέπει κάπου να ανέβει για να το host, να γίνεται κάπου host. Και αυτό μας παρέχει την πλατφόρμα, το GitHub, το οποίο φτιάχτηκε 2007, μου φαίνεται, όχι το ψέματα, πιο μετά. Δεν θυμάμαι, σας γελάς τώρα. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε και λογαριασμό. Λοιπόν, εδώ πέρα. Οπότε αφού βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το Git στους υπολογιστές σας, κομπλέ όλοι. Όχι, δεν υπάρχει. Έχει ένα... Ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα. Στην κονσόλα, αν ανοίξει μια κονσόλα και πάτησε την Git, εμφανίζει τίποτα. Μας κάνει μια... Εκεί, για πατά. Git, σκέτο. Μην κάνω πράγματι, όχι. Ναι. Όχι, όχι, μια χαρά, εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα, όπως είπαμε, ο κώδικας θα ανεβεί στο GitHub, με τον οποίο θα μοιραστεί κιόλας και εκεί πέρα θα δουλεύουμε. Έλα. Οπότε, άμα θέλετε, πηγαίνετε τώρα στο GitHub να κάνετε μια γραφή, όποιος δεν έχει κάνει. Να περάσουμε για αυτό το βήμα. Πάνω δεξιά και που λέει sign. Όποιος έχει ήδη κομπλέ, ναι. Εντάξει. Φτιάξε το account. Α, περίμενε, εντάξει, ναι.
Είμαστε OK. Λοιπόν, το Git, επειδή είναι, είπαμε, συνεργατικό εργαλείο, θα κάνουμε ένα αρχικό configuration. Βασικά, γράψτε την κονσόλα git config. Git και no config. Και αυτές είναι πάλι οι επιλογές. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ υπάρχει η global επιλογή, το οποίο κάνει σε όλο το σύστημα ό,τι αλλαγές κάνουμε στο configuration, και η local που είναι μόνο για αναρεπόζιτορι. Τώρα όποιος έχει δικό του υπολογιστή μπορεί να βάλει το global. Τώρα δεν ξέρω πώς θα δουλέψετε σε αυτούς, θα δουλέψετε ο καθένας σε ένα, έτσι λογικά. Ναι. Ναι ρε παιδί, εντάξει, από τους πίπους θα μου δουλέψεις, ξέρω εγώ, αυτό εννοώ. Θα πας πίπους να βάλεις και το όνομά σου στο... Εμένα, δεν φαίνεται. Εμένα μου στέλνεις κάτι άλλο. Τι σου στέλνω? Όλες να είναι το άλλο. Έχει από πού, από εδώ μπαίνει ρε. Έχω κάνει κάτσε να κάνω τέτοιο, γιατί έχω κάνει split screen, περίμενε. CSM.com. Εντάξει, τώρα τι φαίνεται. Τώρα βλέπω ότι βλέπεις και εσύ. Γι' αυτό, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε η πρώτη επιλογή είναι να κάνουμε git config global. Ναι, ναι, οπουδήποτε. Σε όποια κονσόλα για να ανοίξετε. User.name και μέσα σε αυτά για το όνομά μας. Αυτό που δούμε γίνεται για το λόγο του ότι στο GitHub μετά θα φαίνεται το ιστορικό και ποιος έκανε τι, ποιος έκανε το τι commit. Αυτό βασικά για ιστορικό. Το όνομα επώνυμο βασικά βάζει εκεί πέρα, ναι. Ελατινικά. Αυτή είναι μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι αυτό. User email και βάζετε το email με το οποίο έχετε γραφτεί στο GitHub. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα κάνει μετά match το GitHub για να ξέρει ακριβώς ποιος είστε και να συνδέει με το λογαριασμό σας. Ωραία. Δεν
θα χρειαστεί να βάλουμε και το κωδικό για να δει μόνο με το username τα κωδικά του στο λογαριασμό. Για πού λες τώρα? Για το στο αυτό... global username. Όχι, δεν έχει δει κωδικό εδώ τώρα. Όχι. Global user τελεία και το email μας. Τελεία email, όπως τώρα εκεί πέρα. Email, ναι, ναι. Και μετά το email. Και μετά το, ναι, τέτοιο παπάκι, το ό,τι θέλετε. Και ποιο εμφανίζει ακριβώς? Τι εννοείς? Δεν εμφανίζεται. Σου λέει, αν δεν εμφανίζει τίποτα, είναι κομπλέ αυτό. Το πήρε και καλά. Να φυσικά να γίνει config, μισό λεπτό. Αν κάνετε αυτό, git config pavla l, που σημαίνει list, θα εμφανιστούν όλες οι επιλογές, αυτά που τα δικά μας, για παράδειγμα τώρα. Οπότε με αυτό κάνετε verify ότι βάλετε τα σωστά στοιχεία. Οκ. Ωραία, τώρα θα κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα. Οπότε πάμε στο GitHub. Και πάνω δεξιά υπάρχει ένα σταυρός. Το πατάτε και σας δύο επιλογές. New Repository και New Organization. Εμείς θέλουμε Repository. Οπότε πάμε New Repository. Λοιπόν, Arduino Mylac. Όχι, Android. Ναι, τα μπερδεύω τους. Android. Ναι, μπορείτε από το ίδιο, ναι. Ό,τι θέλετε βάζετε εκεί. Το βάλα εγώ για παράδειγμα αυτό τώρα. Βάλα και κουκ. Θα βάλω κουκουρούκου λοιπόν. Λοιπόν, και μετά create, ναι. Λοιπόν. Και μετά το GitHub είναι πάρα πολύ καλό και σας εμφανίζει λεπτομερείς εντολές, άμα δεν ξέρετε τίποτα, πώς να ξεκινήσετε να φτιάξετε το repository. Μπορείς να δείξεις μισό δεύτερο, ναι, στο Git τις εντολές για να σε δέσουμε το email, γιατί τώρα πρέπει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Όχι. Git config global για να πάρει όλο το μηχάνημα. User.name και user.email. Συγγνώμη. Ναι. Η πρώτη εντολή που έχετε. Τι... Ποια είναι, αυτή λες τώρα? Ναι, εκεί πέρα. In the git. Α, άστο, άστο την πρώτη, όχι. Αυτό εδώ. Οκ. Okay. Sorry, λάθος το μου. Οκ, και μετά το email. Και μέσα σε αυτά και τα στοιχεία. Λοιπόν, πίσω στο GitHub τώρα. Μας λέει πώς να φτιάξουμε το repository. Οπότε πάμε εμείς και φτιάχνουμε ένα φάκελο. Mkdir είναι η εντολή στο Linux για να κάνουμε ένα φάκελο. Mkdir και το δίνουμε ένα όνομα που θέλουμε. Έλα. Android. Έλα. Android σκέτρο λοιπόν. Α, πολύ υπάρχει. Λοιπόν. Η δεύτερη εντολή είναι το CD, δηλαδή Change Directory. Το οποίο τι κάνει, θα μπούμε μέσα στο Android, σε αυτό το φάκελο που φτιάξαμε. Οκ. Λοιπόν, πίσω στο GitHub τώρα, μαζί τις οδηγίες. Η πρώτη εντολή είναι να φτιάξουμε το init. Εντάξει, το πρώτο απλά στέλνει ένα το όρμα και καλά του repository που φτιάξαμε σε ένα αρχείο readme.
το παραβλέπουμε για αρχή και πάμε στο επόμενο βήμα που είναι το σημαντικότερο. Git init. Οπότε μέσα στο φάκελο πατάμε στην εντολή. Το οποίο μόλις του δώσουμε θα μας πει ότι έφτιαξε το .git φάκελο. Αυτός εδώ. Αυτός περιέχει... Περιέχει όλο το ιστορικό, όπως θα δούμε αργότερα, και εκεί αποθηκεύονται όλο το log και όλα τα commits, τα πάντα. Τις προάλλες που κοιτούσε ένα repository ήταν γύρω στα 100 MB και μόλις έδωσε αυτό το φάκελο πήγε στα 14. Δηλαδή αυτός κρατάει, άμα έχει χιλιάδες commits, είχε 3.000 commits και ήταν το 80% του μεγέθους. Λοιπόν. Μετά. Ανοίξτε με έναν editor, το δεν ξέρω όποιον θέλετε. Έχει το git. Λοιπόν, ναι. Ναι. Ας πούμε το έχω πάντα. Να σκάζουμε την εντολή που γράφει πάνω την πρώτη. Copy-paste κάτι αυτό εδώ. Το ανάλογο το όνομα που δώσει ήταν διαφορετικό αυτό εδώ. Απλά σαν, το έχει σαν παράδειγμα, το GitHub. Λοιπόν. Τώρα βλέπετε σε μένα, επειδή έχω πειράξει λίγο το... Πώς λέγεται... Το ZHH τέλος πάντων, το Shell. Εδώ πέρα μου εμφανίζει μερικές επιλογές. Πριν έχει ένα tick και τώρα έχει ένα χ. Το εσάς δεν θα το έχει πιθανό, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε μετά για πιο... για ευκολία. Αυτό σημαίνει τώρα ότι κάτι πειράχτηκε εμείς στο repository και δεν είναι καθαρό. Τι σημαίνει δεν είναι καθαρό? Αν κάνουμε ένα git status θα εμφανιστούν τα εξής πράγματα. Λοιπόν, μας λέει το git. Έχουμε τα εξής files, τα εξής δεδομένα τέλος πάντων, που είναι untracked, δηλαδή δεν γίνεται track. Το readme. Και μας λέει ακριβώς τι να κάνουμε. Κάνει git add το όνομα του αρχείου για να κάνουμε include σε αυτά που θα γίνουν commit. Λοιπόν, git add και το readme. Τώρα, git add και git commit είναι δύο εντολές. Το git add φανταστείτε το είναι σαν να παίρνει τη φωτογραφία κάτι, τη φωτογραφική μηχανή, και το commit να αποθηκεύεται εν τέλει τη φωτογραφία κάπου για να την έχετε ασφαλή. Λοιπόν, git add εδώ. Ξανά git status για να δούμε τι εμφανίζεται. Και τώρα γίνει πράσινο. Μας λέει change to be committed αυτό. New file. Οπότε κάνει. Παρακαλώ. Θέσε το μικρόφωνο, βάλε στο... Το add εδώ σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα ασχολήσει με αυτό το αρχείο ή κάθε φορά που αλλάζουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε add? Λοιπόν, ναι. Okay. Έχουμε αυτά τα αρχεία, λοιπόν, ένα, δύο. Π.χ. στο Android. Πότε έχει τα αρχεία τα... Κάτσε ανοίξω ένα Android. Συγγνώμη, αλλά δεν θα κάνω ακριβώς τα βήματα όπως θα κάνετε. Δεν μου εμφανίζει το readme. Μήπως... Είναι... Έχω πατήσει και echo με quotes και χωρίς quotes όπως το βγάζω. Ναι, για κάτσε. Θα δεις πιο πάνω εδώ, το κάνω ακριβώς όπως το λέει εδώ. Για κάνω ελέσεις, θα σου γίνει κάτι μέσα. Ελέσεις. Μπορείς να κοσμήσεις. Αυτό. Ναι, εδώ. Α, δεν το φτιάξεις το αρχείο. Με το init. Όχι, init έχεις κάνει, λοιπόν, γιατί σου λέει στο master. Τώρα γιατί δεν πιέσαι τώρα. Για κάνω ένα.
Α, όχι, ξέρεις τι, έχεις το... μέσα στα αρστάκια πρέπει να πάει αυτή η δίεση. Άμα βάλεις αρστάκια. Λοιπόν, το add στην ουσία είναι σαν μια προεργασία για τα αρχεία που θες να κάνεις commit. Θα δούμε ακριβώς τώρα πώς θα γίνει. Να αποσαφηνηθεί λίγο. Λοιπόν. Τώρα, δίνοντας git commit αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο α και έχουμε προσθέσει το ένα αρχείο, ok. Αν προσθέταμε και άλλα αρχεία, όλα αυτά θα ήταν ένα commit, άμα τα κάναμε. Οπότε μόλις κάνουμε commit, θα πάμε στο σημείο β και αυτό θα κάνει, θα πάρει όλο το repository συν τις αλλαγές αυτές. Δηλαδή είναι σαν ένα snapshot του αρχείου, δεν αποθηκεύει το git μόνο το diff. Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή σχέση με τα άλλα τα εργαλεία. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν δύο επιλογές. Git commit και enter θα εμφανίσει τον default editor που είναι στα συστήματα στημένος ή μείον m, δηλαδή message, σε αυτάκια μέσα και δίνουμε ένα περιγραφικό μήνυμα το τι αλλαγές κάναμε και γιατί. Το οποίο αυτό υπάρχει και ένα ωραίο blog στο ίντερνετ που λέει πρέπει να είναι μέχρι 60 χαρακτήρες και να μην ξεπερνείς για αυτά. Οπότε εδώ, git commit add readme file. Ωραία. Τώρα κάθε commit ξεχωρίζεται από ένα από ένα αλγόριθμο, το SA1, το οποίο είναι αλφαριθμητικό, το οποίο γενικότερα δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ collision θεωρητικά. Οπότε με αυτό δεν πρόκειται να γίνει duplicate στο repository άλλη φορά. Το git status τώρα μας λέει ότι το directory είναι καθαρό. Ωραία. Όπως είναι και το GitHub. Τώρα πίσω στο GitHub. Παρακαλώ. Ό,τι κάναμε μέχρι στιγμής είναι στο τοπικό φάκελο, έτσι. Τοπικά, τοπικά. Ωραία. Όλα τοπικά. Μία άλλη σημαντική εντολή τώρα είναι για να στείλουμε αυτά που κάναμε πάνω στο GitHub και να τα δούνε και άλλοι και να υπάρξει συνεργασία στο μέλλον. Μία αυτή είναι εντολή git remote add, το οποίο θα εξηγήσω τι σημαίνει. Σε μένα αυτή η εντολή είναι διαφορετικά. Είναι HTTPS σου έχει. Ναι. Δεν πειράζει, είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα τι κάνει αυτό το συγκεκριμένο. Του λέει git remote, δηλαδή πρόσθεσε το απομακρυσμένο, το remote, το οποίο του δίνω εγώ ένα όνομα, by default στο git το ονομάζει origin, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει, και το URL. Αυτό γιατί γίνεται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όταν κάνουμε το λεγόμενο push, για να μην γράφουμε συνέχεια αυτό το URL, το git, παπάκι, HSS, HTTPS και όλο το URL, θα δίνουμε απλά το όνομα origin. Το origin πάλι μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε όνομα σας ενδιαφέρει. Γενικότερα το default είναι origin. Ωραία. Και για να δούμε τι έγινε αυτό, git remote plin v, δηλαδή verbose. Και μας λέει ότι όντως με την ονομασία origin αντιστοιχεί το εξής repository, απομακρυσμένο. Okay. Ναι. Στο
το δίπλα από το origin έχετε βάλει, βάζουμε το mail του κάθε χρήστη, έτσι? Όχι, είναι το γιο... Αν πας στο GitHub. Ναι, έχει, είναι τα πρωτόκολλα αυτά. Το HTTPS, το Git γενικότερα μπορεί να μιλήσει με διάφορα πρωτόκολλα. Εμένα εκεί, εδώ εκεί... παραδείγματα έχει το Git παπάκι, που είναι το, σχεδόν το ίδιο με το SSH. Δηλαδή έχω, στο GitHub έχω καταχωρήσει ένα, το SSH κλειδί μου για να μην χρειάζεται κάθε φορά να βάζω το password και το username μου. Οπότε κάνω, η επόμενη εντολή που θα γίνει εδώ πέρα θα γίνει αυτόματα. Τώρα εσάς, επειδή είναι πρώτη φορά, θα γράφετε εδώ πέρα HTTPS /github.com /username σας και το όνομα του repository που δώσετε πριν. Και όταν κάνετε αυτή την εντολή εδώ πέρα, git push, θα σας ρωτήσει ποιο username έχετε, δίνετε και το password και μετά θα ξεκινήσει το ανέβασμα. Θα το κάνουμε. Ναι. Είναι η επόμενη εντολή. Λοιπόν, τι θα γίνει εδώ μέσα τώρα? Ναι. Να σε βάλει ένα key wallet. Τι πράγμα? Ένα key wallet, μόλις βάλαμε το... Α. Βάλτε απλά ένα password, ένα, δύο, τρία, εκεί και να θυμάστε απλά τις πάλες. Το key wallet είναι ένα πορτοφόλι που φυλάει όλα τα password του KD και αν δεν θα θυμόμαστε εμείς. Θυμόμαστε ένα password και αυτό θυμάται όλα τα υπόλοιπα. Master password. Ναι. Λοιπόν, git push, το πλην U το βάζουμε επειδή την επόμενη φορά θα κάνουμε git push. Δεν χρειάζεται να πούμε, ποιο είναι το origin και το master. Α, για το master να πούμε λοιπόν. Πλην U origin. Λοιπόν, και τώρα ανέβηκε. Υπάρχει κάποιος λόγος που στο password δεν μπορώ να γράψω όταν το ζητάει? Πού λες τώρα? Εδώ, δεν γράφει. Όχι, γράφει, απλά είναι, είναι κενό. Πήγαινε πίσω, ζήσω τελείως και γράψω το password τώρα. Για λόγους ασφαλείας. Τι έρω? Α, δεν έχεις κανένα τέτοιο. Αν μου κάνεις git status, είναι κόκκινο. Πρέπει να κάνεις πρώτα add, τα βήματα που έχουμε εδώ πέρα. Οπότε αυτό, σου έχεις παραλείψει μερικά βήματα. Αυτό πρώτα. Το πρώτο, το add. Πρώτα κάνεις προσθήκη. Το αρχείο που θες να... Ωραία. Τώρα να πατήσεις πάλι status, θα δεις τι γίνει πράσινο. Και σου λέει τι να κάνεις. Για να γίνει commit. Οπότε θα πεις το commit το άλλο εσύ. Κάτω που πες έτσι, δεν πειράζει. Τώρα με κάνετε ένα refresh στο... στο GitHub θα εμφανιστεί το... το αρχιάκι που μόλις ανεβάσανε. Οκ. Ποιος πού? Ναι. Α, γιατί κάτσε εσύ. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, βλέπεις εδώ, του βάλες... Γιατί σου βάλε αυτό? Αυτό, α, κάνεις... Το κάναμε σε SSH. Εσύ έτσι πρέπει να ανεβάσεις το κλειδί όμως το πάνω. Δεν το έχω πει ακόμα. Θες να το αλλάξουμε για τώρα και μετά ποιος θέλει να του πω πως θα γίνει και το άλλο. Λοιπόν, πες τι αλλάζουμε εδώ. Το βλέπεις, άλλαξε, μου κάνεις πως τώρα θα σου πει. Κωδικό και πάσχο. Ωραία.
username δεν το βάλε εσύ. Α, βάλε το username εδώ πέρα, ναι. Ναι. Ωραία. Κάνω add origin, εδώ βάζουμε αυτό εννοείται και μετά την άνω κατελία βάζω το home μου, είναι αυτό. Το... Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, πώς θα δείξω κάτι άλλο. Ναι. Στο φάγγελό μου έχω φτιάξει αυτό το αρχείο εγώ. Ωραία. Το οποίο δεν το έχω, έκανα διαφορετικό extension νομίζω, δεν ξέρω αν είναι τη λέει, τι άλλο. Όχι, το extension δεν πειράζει, είναι... Το MD είναι εντάξει, είναι ένα markup. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το έχεις, καταρχάς έχεις κάνει ένα typo εκεί πέρα, είναι με U του GitHub. Α, ναι, εντάξει. Για να δεις τι έχεις κάνει τώρα, αυτό είπαμε, πλην V. Α, αυτό το έχεις κάνει αυτό εδώ πέρα. Τώρα με το Git παπάκι, είναι, πρέπει να, αυτό είναι λίγο πιο advanced, πρέπει να φτιάξεις ένα κλειδί SSH, ναι. Το οποίο αυτό είναι, που λέγεται pair. Το πήγες το private και ανεβάζεις πάνω το public σου. Οπότε αυτό ματσάρει μετά και ανεβάζει κάτι άλλο χωρίς κώδικο. Αλλιώς, εδώ το κάναμε αλλιώς. Εδώ τώρα πρέπει να κάνεις το εξής. Υπάρχει αυτό. Κλειμίτσου μείνει edit. Σε συγκεκριμένο repository. Θα το αλλάξει μόνο το URL, αυτό δεν κάνεις τίποτα άλλο. Αλλάξαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να το αλλάξεις αυτό εδώ. Και το αυτό. Ναι, ναι. Το βάζεις και HTTPS. GitHub. Και εδώ θέλει slash την ευαντελία. Λοιπόν, να δεις πάλι το remote. Και αυτό τη διαδρομή την αφήνω, Γρηγόρη. Αυτό είναι αυτό που είναι το username του GitHub σου. Εντάξει, το GitHub και αυτό το όνομα που έχει δώσει στο repository. Ωραία. Αυτό, όταν να κάνεις git push θα παίξει. Οπότε από εδώ εγώ θα τη δώσω από πού και μετά. Τι είναι, κάτσε, δεν έχει σχέση αυτό τώρα. Δεν είναι, και πώς θα το βάλω τη διαδρομή για να πει το Android. Πριν. Sorry. Ναι, sorry κάτι. Μια διευκρίνηση. Ο φάκελος, το όνομα του φακέλου που έχετε το repository τοπικά στον υπολογιστή σας μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό όνομα από αυτό που έχετε δώσει να είναι πάνω στο GitHub. Okay. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Έχει μόνο για μας δηλαδή, να ξεχωρίζουμε. Οπότε αντί για κουκουρούκο εδώ πέρα θα μπορούσα να βάζω Android. Και είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί μέσα στο repository, εδώ που έχουμε στο folder μας, δεν γράφει, πού το. Τα άφησα πουθενά το στυλό. Αυτός είναι ο φάκελος Android και μέσα είναι το... Έχουμε ξεκινήσει το git. Εδώ πέρα αυτό που του λέμε είναι το URL, δηλαδή το remote. Και εδώ είναι το... https github.com, το username μας και το repository που φτιάξαμε. Οπότε αυτό εδώ μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό όνομα από το URL. Οπότε μην μπερδεύεστε με αυτό. Λοιπόν, ποιος... Ναι. Μόλις έβαλα αυτή την εντολή, ναι. Μόλις διαφέρω. Α, γιατί έκανες τα δύο πράγματα αυτά, λοιπόν. Γιατί όμως το βάλεις, ναι. Εννοείς, θα βάλεις ένα γραφείο. Λοιπόν. Κάτσε να το πω για αυτό, να το γράψετε. Πες το. Έχουμε θέμα τώρα. Το wallet, τι σκατά είναι αυτό. Μας βγάζει... Σερβίς has been resumed. Κάτσε ρε, τι είναι αυτό. Τι σκάτουν το χέρι, τι είναι αυτό που ζει το χέρι εκεί πάνω. Είναι το... Κομπλέ είναι αυτό. Λοιπόν, δεν έχεις βάλει εδώ πέρα. Πρέπει να κάνεις κοιτάτε εδώ πέρα. Το κάναμε. Μας το βγάλε. Δεν το κάνεις, μάλλον. Εγώ το πώς βλέπω. Στο ιστορικό, αν ανέβεις πάνω, είναι πράσινο. Όντως. Τους όντως. Τώρα είναι πράσινο. Και πριν ήταν πράσινο.
Κάνε αυτή την πόρτα εδώ πέρα και μετά κάνεις get push. Την τελευταία εντολή βασικά, να την βρεις την. Γιατί θα παίξει. Αυτό. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε αυτό, γιατί ρε εσύ. Γιατί μάλλον κάνουμε μαλακές και εγώ όλοι. Ήθελα να βάλουμε και το username και το password μέσα. Όχι, όχι, δεν είναι σχέση με το GitHub αυτό. Για βάλει το username του τέτοιου σου. Το username, password. Βάλε και το password τώρα. Ναι, μου τη βλακή αυτό μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Γράφει password για τα πάντα. Α, τώρα έπαιξε, βλέπει. Οπότε ήταν βλακή του wallet αυτό. Λοιπόν, τώρα θα μάθουμε κάτι άλλο, το οποίο το παρέχει το GitHub σαν λειτουργία, το λεγόμενο fork. Δημιούργησα τώρα εγώ ένα νέο repository κάτω από το MyLack, τον οργανισμό που έχουμε, για όλα τα repository των σεμιναρίων. Οπότε επισκεφτείτε αυτό εδώ πέρα, στο GitHub, github.com/mylack/android, και πάνω δεξιά θα δείτε ένα κουμπάκι που λέει fork. Το fork τι κάνει, πώς θα δείτε και στην επόμενη σελίδα που σας εμφανίσει, το παίρνει αυτό το repository όπως είναι, αυτούσιο, και το μεταφέρει στο δικό σας, κάτω από το δικό σας username. Οπότε έχετε μια κόπια όπως είναι και το μητρικό. Αυτός είναι ένας τρόπος για να συμβάλλουμε και να κάνουμε contribution σε projects μεγάλα τα οποία χωστάρουν στο GitHub και τα οποία είναι public, στα οποία δεν έχουμε access για να κάνουμε push. Λοιπόν, τώρα, για ποιο λόγο το κάνουμε εδώ πέρα? Επειδή τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης είναι μόνο για τον εαυτό του, για το username του. Εδώ πέρα είναι κάτω από άλλο username, τέλος πάντων, το MyLack, οπότε δεν μπορείτε εσείς να πάτε να κάνετε μια αλλαγή εδώ πέρα όποτε σας τη βαρέσει και να το αλλάξετε. Okay, γι' αυτό λόγο κάνουμε το fork. Οπότε κάνοντας fork
και γίνεται πάρα πολύ γρήγορα από το GitHub. Και έχουμε τώρα μια κόπια από το μητρικό. Τώρα αφού το κάνετε, κάνουμε έτσι ένα παράδειγμα, πηγαίνετε σε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας, βασικά άνοιξε μια κονσόλα. Εκεί που είστε βασικά, ναι. Όποιος ξέρει μπορεί να πάει σε ένα φάκελο το οποίο temporary για να κάνει τις αλλαγές. Όσοι δεν ξέρετε, πάτησε απλά CD για να σας πάει στην αρχική σελίδα που είναι το home directory σας. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε το λεγόμενο clone. Κάτω δεξιά μας λέει το GitHub το clone URL. Ποιο είναι αυτό εδώ πέρα. Τώρα εσείς αν έχετε git παπάκι ή https, προτιμήσω https, γιατί ακόμα δεν έχουμε σετάρει το να βάλετε το κλειδί σας. Είναι λίγο πιο advanced αυτό, άμα θέλετε το λέμε και αργότερα. Οπότε πίσω στην κονσόλα δίνουμε git clone. Git clone. Οπα. Και το URL του repository. Άμα το repository είναι public, δηλαδή μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει τα αρχεία του, τότε θα μπορέσουμε να το κάνουμε clone τον υπολογιστή μας. Δίνοντας αυτήν την εντολή, θα κατεβάσει από το GitHub και θα τα αποθηκεύσει σε ένα φάκελο ο οποίος θα είναι όπως και το όνομα του repository. Αν θέλετε να πάει σε άλλο φάκελο, μετά το URL του δίνετε ένα όνομα όπως εσείς θέλετε. Του λέω Android 2 εδώ πέρα, θα το ονομάσω. Οπότε δίνω Enter. Μου λέει κάνω clone αυτό το repository στο φάκελο Android 2. Βγάζει κάποια του git specific πράγματα και κατέβηκε. Μετά πάμε CD, το οποίο change directory, στο Android 2. Αυτό ξαναλέω τώρα, έχετε κάνει fork αυτό το repository, το οποίο το βλέπετε και εδώ πέρα. Λέει forked from τάδε. Εμείς στην ουσία αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε αλλαγές στο δικό μας, το οποίο μόλις κάναμε fork. Και μετά θα τις ανεβάσουμε ώστε να την πάρει και το μητρικό repository. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό τώρα στο GitHub. Για βασικά έτσι θα δουλέψουμε και στο Android αργότερα. Οπότε ο καθένας εδώ πέρα μπορεί να κάνει μια ξεχωριστή αλλαγή. Βασικά πρώτα βεβαιωθείτε με το git remote πλην v ότι είναι σωστό το URL για να μην έχετε μετά πάλι θέματα. Εδώ επαναλαμβάνω, εσάς θα έχει HTTPS. Okay. Ωραία. Οπότε ο καθένας ανοίξτε το readme ή προσθέστε ένα άλλο αρχείο και γράψτε μέσα ό,τι θέλετε. Γενικότερα παίξτε. Και μετά κάντε, όπως είχαμε πει, το add και το commit. Στον υπολογιστή μας. Ναι, ναι, τοπικά τώρα. Α, πού είναι τα αρχεία. Εκεί που τα έκανες clone. Πού τα έχεις κάνει clone. Εννοώ, έχω φτιάξει, που είναι το αρχείο γενικότερα, όλο και το readme, το προηγούμενο που το έχουμε φτιάξει. Α, δεν ξέρω που τα κάνεις τώρα. Α, σε εσένα εκεί πέρα λες τώρα. Ναι. Επειδή το default, δεν έχω αλλάξει κάτι. Α, σου λέει εδώ πέρα, στο save users, κάτω το φάκελο Android 2. Δηλαδή, να πας μάλλον στο... Εδώ τρύπω αυτό. Ναι, εδώ πέρα σταμάζει. Α, οκ. Ναι. Οπότε εδώ μπορούμε να βάλουμε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Α. Και θα στο φανεί σαν την άλλη, ναι.
Οπότε κάντε add, commit και push. Αυτές τις τρεις εντολές. Και μόλις ανέβει, κάντε refresh εδώ πέρα το σελίδα για να εμφανιστούν οι αλλαγές. Δεν είναι το κάνεις τώρα. Το δεύτερο. Το πρώτο. Δεν έχεις κάνει fork και αυτά τώρα. Όχι, όχι, δεν έχω κάνει. Ωραία, ωραία. Κάνω το άτριμο το edge. Ναι. Αυτό είναι. Όχι, θα βάλεις HTTPS για να σου βάλει το... Εσύ τι θα βάζεις εδώ πέρα. HTTPS. Και μετά... Ναι, κάτσε. Αυτό. Και σβήσε αυτό εδώ. Το παπάκι κινητά εδώ πέρα. Αντί για βατελία θέλει πάλι slash. Το RCP όμως το έχεις ήδη κάνει. Να κάνω remove, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Λοιπόν, υπάρχει μια εντολή που είναι set, παύλα, URL. Που το θυμάμαι. Και τώρα τι κάνει, άλλαξε το origin, το παλιό σου με το καινούριο. Οπότε θα κάνεις git remove push στον διάλογο, να εδώ πέρα. Και πριν μου το έκανε fetch push, και πριν το είχα βάλει. Ναι, ναι. Το θέμα από εδώ και πέρα θα πάω να κάνω... Τώρα το push θα σου βάλει, για κάνει push τώρα. Αυτό. Ναι, ναι. Το σου ζητήσει όνομα και τέτοιο λογικά. Αν λαμβάνει καλά. Ωραία. Βάζει το username του GitHub και το password και παίζει. Στο δικό σου κουλούκου απαγορεύεται. Ναι. Α, οκ. Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να σε κάνω εγώ invite για να... Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω αυτό και βγήκα στο... Να σε ρωτήσω λίγο. Yes. Μια εξήγηση μας τι κάναμε τώρα. Βασικά, με το πλέον. Με το πλέον. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Γιατί? Α, είναι το δικό σου ρε εσύ, όχι το δικό σου. Αυτό το MyLag. Κοίταξε να δεις, είναι θέμα permissions. Το MyLag είναι ένας οργανισμός το οποίο... Φαντάσου, επειδή μου στο δικό σου username να πάει ο άλλος να κάνει το γουστάρι. Ναι. Δεν γίνεται. Άρα και εσύ αντίστοιχα δεν μπορείς να κάνεις όλους τι θέλουν. Πρέπει να σε κάνουν invite και να γίνεις collaborator το GitHub τέλος πάντων. Μάλιστα. Οπότε εσύ πρέπει να πας, βασικά το κάνεις αντίστροφα. Πρέπει να πας σε κάποιον που δεν επιτρέπεται και να το κάνεις το δικό σου. Α, έτσι πάει. Οπότε πας τώρα στο MyLag, ξέρω εγώ, και από εκεί κάνεις fork σε σένα. Και με το clone που κάναμε. Το clone και καλά, το clone ουσιαστικά παίρνει κάτι που είναι στο cloud. Το GitHub τώρα στην προκειμένη και το κατέβασα στον υπολογιστή σου. Αυτό κάνει. Δεν κάνει το κλόνο του repository, φαντάζομαι. Καμπάλαμε. Αυτό. Ωραία. Α, δηλαδή δεν υπάρχει κουμπί download εδώ μέσα να κατεβάσεις όλο το αρχείο, έτσι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, κοίταξε. Βγες από εδώ να δεις, πίνεις στο GitHub. Κάπου σου λέει download zip. Ναι, γιατί να μην το κάνουμε απλά και κανονικά. Και να το κάνουμε με τέρμινα. Δεν θυμάμαι μετά, σου κατεβάζει και το STS και το .git το φάκελο. Του οποίου εκεί μέσα περιέχεται όλη η πληροφορία, δηλαδή να πας εδώ πέρα στα commit που σου λέει. Θα το πω τώρα. Όλη, υπάρχει όλη η πληροφορία. Ποιος έκανε τι, πότε. Μάλιστα. Και αυτό δηλαδή χρειάζεται για να... Εμείς στο απλό αρχείο θέλουμε να κατεβάσουμε όχι το git, έτσι. Ναι. Οπότε από εκεί, σπίτι μας, μπορούμε να κατεβάσουμε, έτσι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά μετά ούτε θες να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις το clone αναγκαστικά τώρα. Πρέπει να κάνεις clone μετά. Ναι, γιατί σε εντολές του git, δεν τη γλιτώνεις. Μάλιστα. Σε εντός. Ναι, κατεβάζεις το... το έχουν τα παιδιά, το... θα το πω βασικά. Πας στο git.csm.com. Βασικά αν γράψεις git windows θα σου εμφανίσει να το κατεβάσεις. Στο Google θα μου βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το τελείως. Σωστό, ξέρω. Ναι. Αναγκαστικά. Ναι. Πλασάκια παίζουν. Ναι ρε εσύ, και πλασάκια παίζει, αλλά πώς θα κάνεις την εργασία μετά. Δηλαδή κάνεις μια αλλαγή εσύ. Βρισκόμαστε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Τι φάση,
Έγραψε και το commit γι' αυτό. Ναι. Και σου άνοιξε τον editor. Ωραία, γράψε το ένα μήνυμα που θες εκεί πέρα. Ναι. Πατάς το, αυτό είναι το Vim βασικά. Escape για να βγεις. Είναι λίγο μανούρα αυτός. W και Q, δηλαδή write και quit. Και βγήκε και το έφτιαξε. Και τώρα έχει μπει αυτό το ναι. Text πάνω. Δηλαδή, άμα όχι πάνω, δεν είναι πάνω, το πρέπει να κάνεις πρώτα push. Πώς κάνουμε push. Πώς κάνουμε πριν push. Και δεν το πλήκτω κιόλας πάνω. Git push. Είχαμε, push you origin master. Ναι, λοιπόν το πω γι' αυτό τώρα, περίμενε. Λοιπόν, είπαμε branches, τι άλλο. Log. Test. Θα μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι, επειδή πάμε το git κρατά ιστορικό. Αν πάτε μέσα σε ένα repository και πατήσετε git παύλα κενό log, μας εμφανίζει ποιος είναι ο author με τα στοιχεία που βάλαμε πριν στο git config, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τι ημερομηνία έγινε, ώρα, ακριβώς δευτερόλεπτα και το μήνυμα που δώσαμε για commit. Αυτό το αρχείο γίνεται push στο δικό μας. Στο repository το δικό σου, ναι, πάνω στο GitHub, ναι. Που έχω κάνει fork. Ναι. Στο κανονικό πώς γίνεται. Στο κανονικό θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Ναι, κάτω να και το πέρα. Τώρα. Ναι, τι ώρα θες, αυτό ρε παιδί μου. Να δω που θα... Για τώρα λες. Κάνε ένα διάλειμμα. Όχι ρε, λίγα ακόμα, αλλά είναι έννοιες τώρα πρέπει να λίγο να εντυπωθούν καλά. Ανεβάστε όλοι στο GitHub. Το GitHub, όπως βλέπετε, όπως έχουμε τις εντολές το δώσαμε πριν git log, εδώ πέρα, έχει και με όμορφα κουμπάκια που λέει δύο commits έχουν γίνει, εμφανίζει ακριβώς τα ίδια πράγματα, σχεδόν. Πότε έγινε, το όνομα, ποιος το έκανε, γι' αυτό σας είπα να γράψετε και το username μας, οπότε σε συνδέει κιόλας. Και αν πατήσεις εδώ πέρα, σε πάρει στο προφίλ σου. Ποιες αλλαγές γίνανε. Λοιπόν. Τώρα, αν πάτε στο repository σας, οπότε θα δείτε εδώ πέρα, είναι καλά, μας λέει, βασικά να εξηγήσω κάτι άλλο, το branch, τι είναι το branch που λέει εδώ πέρα. Το git έχει τη φιλοσοφία των branch, δηλαδή των διακλαδώσεων. Έχουμε εμείς κάνει τώρα μέχρι στιγμής δύο commits, το α και το β. Αν έρθω εδώ πέρα δουλεύουμε και είναι το
Ο κώδικας, ο οποίος είναι, ας πούμε, για το production, δεν θέλουμε να πειράξει, να μην έχει bugs και το οτιδήποτε άλλο. Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο feature, παραδείγματος χάρη, κάνουμε το λεγόμενο branch και από το τελευταίο commit που έχουμε κάνει, φτιάχνει ένα άλλο εδώ πέρα. Το C. By default, το git, το πρώτο branch το ονομάζει master. Τώρα, οπότε αν πατήσετε στην κονσόλα git branch, αυτή τη στιγμή θα έχει μόνο ένα. Master. Και βλέπετε έχει και ένα αστεράκι δίπλα, το οποίο σου λέει πού ακριβώς βρίσκεσαι. Αν θες να φτιάξεις καινούριο branch, το οποίο θα ξεκινήσει από εκεί που είναι το τελευταίο commit, του λέμε και την branch add, ξέρω εγώ, feature. Πατάμε πάλι και την branch για να μας αφανίσει όλα τα κλαδιά και λέει ότι όντως έχει δημιουργηθεί αυτό το branch, αλλά εμείς είμαστε ακόμα στο master. Πώς θα πάμε στο άλλο για να κάνουμε τις αλλαγές μας και να αφήσουμε το master στην ησυχία του, να το πειράξουμε? Είναι εντολή checkout. Git checkout και το όνομα του branch που γράψαμε προηγουμένως. Enter. Μας λέει ότι άλλαξε το branch το φτιάξαμε. Δίνουμε πάλι την εντολή git branch να δούμε όλα τα branches και έχει πάρει τα αστεράκια, τώρα έχει κινηθεί προς τα πάνω. Τώρα εδώ πέρα, ό,τι αλλαγές και να κάνουμε και κάτι να σβήσουμε, το master branch θα μείνει αυτούσιο. Οπότε εγώ ας πούμε ότι κάνω κάτι λάθος τώρα. Και κάνω remove το readme. Και το κάνω και commit. Readme. Άμα κάνω ένα ls, είναι άδειο. Χάθηκε όμως ή δεν χάθηκε? Άμα πάμε στο master. Αν πάω στο master θα είναι πάλι εκεί. Άρα κάνουμε git checkout master. ls και το readme είναι εκεί πέρα. Άρα αυτός είναι ένας τρόπος, αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι, να αφαιρέσουμε κάτι, να κάνουμε οτιδήποτε άλλο και να μην πειραχτεί το ιστορικό και όλα τα αρχεία από εκεί που βρισκόμασταν πριν, φτιάχνουμε ένα καινούριο branch και κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι γίνονται και οι γενικότεροι αλλαγές και κακώς το είπα προηγουμένως. Θα το κάνουμε έτσι. Γιατί μετά έχει το ένα, το GitHub, και πάνω σε αυτό δουλέψουμε, το feature που λέγεται pull request. Δηλαδή, κάνεις εσύ ό,τι αλλαγές κάνεις από το repository που κάναμε πριν fork, δηλαδή από το μητρικό, κάναμε fork το δικό μας λογαριασμό, κατεβάσαμε στον υπολογιστή μας τοπικά αυτό που κάναμε fork, κάνουμε ό,τι αλλαγές κάναμε σε ένα άλλο branch για να μην πειράξουμε το αρχικό, τις ανεβάζουμε πάνω. Και μετά το GitHub έχει ένα ωραίο feature που λέγεται pull request, όπως είπα, το οποίο σου λέει εδώ πέρα από πού θα πάει, τι αλλαγές θα γίνουν πού. Έτσι ώστε αυτός που έχει τα δικαιώματα στο αρχικό repository, το μητρικό, να μπορεί να πάρει τις αλλαγές που κάναμε εμείς και να τις σωματώσει στο αρχικό repository. Έτσι γίνονται, δουλεύουν όλα τα open source projects γενικότερα και όλοι οι contributors αυτό κάνουν. Να δείτε στο GitHub. Τώρα θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά. Αν σας έχουμε πέσει λίγο βαριά γενικότερα, και δεν είναι πολλά γενικότερα. Κάτσε λίγο τώρα. Δηλαδή, λίγα εμείς γράφουμε κώδικα για την εφαρμογή, ωραία. Ναι. Θα γράψουμε ένα κώδικα, θα το φορτώσουμε έτσι ακριβώς στο repository, το δικό μας. Ναι. Και μετά από εκεί το περνάμε. Το ανεβάζεις στο GitHub. Ναι. Απλά για η συνεργασία πώς θα γίνει αυτή? Πώς σκέφτομαι βασικά? Θα έχουμε ένα κεντρικό, το Android, το οποίο θα κάνετε fork. Θα έχουμε βάλει εμείς μέσα ένα αρχικό κώδικα, όπως κάνει το Android Studio, αρχικοποίηση τέλος πάντων. Και μετά το κάνετε fork, θα το πάρετε στον υπολογιστή σας και από εκεί θα δουλέψετε. Με αυτά τα βήματα που είπαμε τώρα. Και ό,τι αλλαγές κάνετε μετά,
add commit κτλ. Και πάνω θα δούμε πώς θα λειτουργεί και το pull request. Οπότε μετά στο κεντρικό. Πρώτα στο δικό μας όμως να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Να δείτε και εσείς τις αλλαγές και μετά θα γίνει. Ναι. Αν δεις το pull request θα πω και αργότερα. Θες το κάνω εδώ πέρα. Τώρα είμαι στο My Like Android, στο μητρικό. Λέω, αν πας εδώ πέρα το κουμπάκι, σου λέει πόσα τέτοια υπάρχουν. Εδώ πέρα είναι τα pull requests γενικότερα. Από όλο τον κόσμο, ποιος κώσμος μπορεί να σου κάνει contribute στο κωδικά σου. Μπορεί να είναι και άσχετος από όλο τον κόσμο γενικότερα. Και πατώντας εδώ πέρα, θα λέει τι αλλαγές γίνανε. Οπότε υπάρχει ένα review, ρε παιδί μου. Κάνει review, τι αλλάξανε. Ναι. Λες, παίζουνε, δεν παίζουνε. Και μετά μπορείς να αφήσεις και comments εδώ πέρα. Όχι, ξέρεις, δεν είναι σωστό αυτό. Μήπως πρέπει να αλλάξεις και τάδε, τάδε. Και πάνω σε αυτό μπορείς να κάνεις και άλλες αλλαγές και που σάρεις πάλι εσύ, το ίδιο. Και γίνεται βασικά. Δεν χρειάζεται να κάνεις νέο pull request. Γίνεται στο ίδιο, αυτόματα παίρνεις αλλαγές. Δηλαδή εδώ πέρα να κάνω μια αλλαγή και το πουσάρω. Θα εμφανιστεί εδώ πέρα αυτόματα από κάτω η άλλη αλλαγή. Χωρίς να κάνεις καινούριο. Είναι λίγο διαδικασία. Αν δεν την ξέρεις λίγο πίπονη, αλλά. Εντάξει, τουλάχιστον να φύγει. Αντιμάδι. Ναι, ναι. Είναι τρομερό εργαλείο, ναι, εντάξει, δεν πήγε.
Ναι. 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 Χρήστο. Κυρία Φούντα, σας ακούμε όλοι. Okay. Πολύ ωραία. Μπορώ να αρχίσω να μιλήσω στα παιδιά. Κυρία Φουντά, σας ακούμε κανονικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εσείς με ακούτε? Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στο σεμινάριο, μια και δεν είχα την ευκαιρία μέχρι τώρα να σας μιλήσω. Βρίσκομαι στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι ξέρετε ήδη ότι βρισκόσαστε σε ένα κύκλο εκπαίδευσης στη Μονάδα Αριστείας ΕΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνα, η οποία συστάθηκε τον Απρίλιο του 2014 και μέχρι σήμερα έχει καλύψει όλους τους κύκλους εκπαίδευσης. Αυτός που διανύουμε τώρα με την πλατφόρμα Android είναι ο τελευταίος κύκλος. Ελπίζω ότι γνωρίζετε όλοι ότι αυτό το έργο προκηρύχθηκε από το ΕΔΕΤ, αλλά πρακτικά προκηρύχθηκε από την εταιρεία ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα ΕΛΑΚ, η οποία συστάθηκε το 2008 από έναν αριθμό πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εταιρεία ΕΛΑΚ είναι, όπως ήδη γνωρίζετε ίσως, είναι μια εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ο κύριος στόχος της είναι να συμβάλλει στην προώθηση και στην ανάπτυξη του ΕΛΑΚ, τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο δημόσιο τομέα, αλλά και στις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Είναι μια εταιρεία η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κέντρο γνώσης αλλά και μια πλατφόρμα διαλόγου για το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, και να γνωρίσει σε όλους τα ωφέλη της χρήσης αυτού του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Από το καταστατικό της η εταιρεία έχει αναλάβει πρωτοβουλία για μια συνεχή δυναμική προώθηση και ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα, κυρίως, όπως είπαμε και πριν, στον χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Όλες οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της εταιρείας αφορούν την προώθηση αλλά και την ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών δεδομένων, του ανοιχτού περιεχομένου, των ανοιχτών δεδομένων, του ανοιχτού υλικού και των αντίστοιχων αδειών τους, για τις οποίες, από ό,τι ξέρω, σας έχει μιλήσει ο κύριος Σταγκούλης με προηγούμενη εισήγησή του. Λοιπόν, εγώ πρακτικά ήθελα να σας πω ότι σκεφτήκαμε να οργανώσουμε αυτά τα επιπλέον συναντήσεις πρακτικής εξάσκησης, δεδομένου ότι οι πόροι οι οποίοι απαιτούνται για να κάνετε πρακτική εξάσκηση αυτών που μαθαίνετε στο κύκλο αυτό, απαιτούν κάποιους πόρους που δεν υπάρχουν σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Έτσι λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουμε αυτές τις συναντήσεις, τις επιπλέον συναντήσεις, τις οποίες σκεφτήκαμε να βάλουμε τις ενδιάμεσες μέρες από αυτές που έχετε κύκλο, που έχετε δηλαδή σεμινάριο,
Έτσι λοιπόν αυτή την εβδομάδα που έχετε τρία μαθήματα, 28, 30 και 31, δηλαδή σήμερα την Πέμπτη και την Παρασκευή, σκεφτήκαμε ότι η προσθήκη στις 29 του μήνα μιας εκπαίδευσης, μιας πεντάωρης πρακτικής, μάλλον ενός πεντάωρου ανοίγματος της αίθουσας με την υποστήριξη μεντόρων, θα είναι πάρα πολύ βοηθητική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν εξοπλισμό στο σπίτι τους κατάλληλο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να κάνουν ασκήσεις, να κάνουν πρακτική εξάσκηση των όσων μαθαίνουν. Έτσι λοιπόν βάλαμε 6 επιπλέον συναντήσεις, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικές, είναι προαιρετικές. Μπορεί να συμμετέχουν όσοι, κυρίως όσοι δεν έχουν εξοπλισμό, αλλά όχι μόνο, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι. Θα είναι ανοιχτή η αίθουσα, καταρχήν θα λειτουργήσει 29 του μήνα, δηλαδή αύριο, 1 και 2, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα 3, 5 και 7 του μήνα, δηλαδή στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Επομένως, μέχρι και να κλείσει ο κύκλος των σεμιναρίων, των υποχρεωτικών, που βασικά τα υποχρεωτικά είναι 28, 30, 31, 4 και 6, θα λειτουργήσουν αυτές οι 6 επιπλέον μέρες, οι οποίες θα λειτουργούν, οι μεν 3, 29, 1 και 2 θα λειτουργούν 3 με 8, μάλλον το Σαββατοκύριακο θα είναι 11 με 4 και τις υπόλοιπες μέρες θα είναι 3 με 8. Θα σας στείλουμε ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε και να δηλώσετε πόσοι από σας επιθυμείτε, για να ξέρουμε περίπου πόσα άτομα θα είναι σε κάθε κύκλο, για να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε αντίστοιχα σε αυτήν την αίθουσα. Θα είναι ανοιχτή η αίθουσα, λοιπόν 29, 1, 2, 3, 5 και 7 του μηνός. Θα σας στείλουμε ακριβώς το mail σας αυτή την πληροφορία και εσείς θα πρέπει να δηλώσετε ποιες από αυτές τις μέρες σας ενδιαφέρουν να έρθετε, προκειμένου να είναι ανοιχτή η αίθουσα και να έχει το κατάλληλο αριθμό μεντόρων για να σας υποστηρίξουν. Με ακούτε? Ναι. Σας ακούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση πριν σας ανακοινώσω κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει προκύψει και που είμαι πολύ χαρούμενη να σας το ανακοινώσω και στο οποίο θα ήθελα να συμμετέχουμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση από εσάς σχετικά με τις επιπλέον ημέρες πρακτικής εξάσκησης? Καταρχήν, όσοι δεν έχουν εξοπλισμό, δηλαδή όσοι δεν έχουν φορητούς υπολογιστές με τους πόρους που απαιτούνται για να μπορέσετε να κάνετε πρακτική εξάσκηση, θεωρείτε ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το άνοιγμα της αίθουσας αυτές τις ώρες? Βλέπω μια ερώτηση αν μπορούμε να κάνουμε τις ασκήσεις και διαζώσεις. Εννοείται ότι σας λέω το άνοιγμα της, ή τουλάχιστον να μπουν στο Moodle. Η αίθουσα θα είναι ανοιχτή. Εννοείται ότι πρέπει να έρθετε στην αίθουσα για να έχετε έναν εξοπλισμό. Όσοι είστε απομακρυσμένοι, σαφώς μπορείτε να συμμετέχετε. Είτε οι κανονικοί απομακρυσμένοι, είτε στο βαθμό που το επιτρέπει η πλατφόρμα της απομακρυσμένης της τηλεεκπαίδευσης, να συνδεθούν περισσότεροι σε αυτά τα μαθήματα για να συμμετέχουν. Τώρα αυτό θα το συζητήσετε περισσότερο με τους μέντορες, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο να υποστηριχτούν περισσότερα άτομα απομακρυσμένα. Αυτό θα το συζητήσετε με τους μέντορες. Κυρίως η αίθουσα ανοίγει για να καλύψουμε το κενό του εξοπλισμού των συμμετεχόντων. Δηλαδή για να καλύψουμε τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έχουν εξοπλισμό στο σπίτι τους για να κάνουν πρακτική άσκηση, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο που είναι πολύ σημαντικός, ότι με αυτές τις συναντήσεις γνωριζόσαστε, συνεργαζόσαστε από κοντά, και έχει μια τελείως διαφορετική αξία να συνεργαζόσαστε από κοντά, βλέποντας ο ένας τον άλλον, από το να συνεργαζόσαστε από απόσταση. Έτσι, όλα είναι πάρα πολύ ωραία, το κάθε ένα έχει το δικό του ενδιαφέρον, αλλά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο όμως και να συνεργαζόμαστε από κοντά και να γνωριζόμαστε.
Ήδη σήμερα, από ό,τι άκουσα, ο Αρχιλέας σας έκανε την εισαγωγή σε ένα εκπληκτικό εργαλείο, πραγματικά εκπληκτικό εργαλείο, το οποίο έχει ένας από τους βασικούς του στόχους, είναι η συνεργατικότητα, να μπορέσετε δηλαδή να έχετε μια πλατφόρμα, ένα κοινό τόπο για να συνεργαζόσαστε και να συμβάλλετε στην ανάπτυξη ενός κοινού project, ενός κοινού εργαλείου. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω πως μέχρι και τις ώρες που δεν είμαι έντρος στην αίθουσα θα μπορούν να απαντούν και σε απορίες των απομακρυσμένων. Ο Χρήστος προσθέτει, βλέπω εδώ ότι ο Χρήστος γράφει ότι τις μέρες και τις ώρες που θα είναι οι μέντορες στην αίθουσα θα μπορούν να απαντούν και σε απορίες των απομακρυσμένων. Εννοείται ούτως ή άλλως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μέντορες, εκτός από τις προγραμματισμένες μέρες και ώρες, είναι διαθέσιμοι όλο αυτό το τρίμηνο να απαντάνε στις ερωτήσεις σας. Όχι βέβαια σε ένα λεπτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε ανάλογα με την ομάδα στην οποία βρίσκεστε, με το μέντορα ή με τους μέντορες ή με τον κυρίως μέντορα που υποστηρίζει την ομάδα σας. Ούτως ή άλλως οι μέντορες έχουν αναλάβει κάποιες ομάδες, αλλά υπάρχουν και οριζόντιοι μέντορες οι οποίοι υποστηρίζουν όλες τις ομάδες. Παραδείγματος χάρη ο Αχιλλέας υποστηρίζει όλες τις ομάδες για το GitHub. Το ποιες ομάδες έχουν υιοθετήσει οι μέντορές σας, αυτά θα τα δείτε με τους μέντορες. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εκτός από την υποστήριξη που έχετε σε κάθε προγραμματισμένο σεμινάριο και σε κάθε προγραμματισμένη πρακτική εξάσκηση, δηλαδή για τις μέρες που είπαμε, τις 6 που προσθέσαμε, 29 Ιουλίου, 1, 2, 3, 5 και 7 Αυγούστου, όλο το τρίμηνο και καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, δηλαδή από το χθες που αρχίσατε μέχρι και την τελευταία μέρα του κύκλου, οι μέντορες είναι στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια. Μπορείτε λοιπόν να θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους απομακρυσμένους, τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε, και τους οποίους δυστυχώς δεν άκουσα όταν παρουσιαστήκατε στην αρχή, δηλαδή την πρώτη μέρα που παρουσιαστήκατε, κατάφερα να παρακτήσω λίγο την παρουσίαση που έκανε προσωπικά ο καθένας. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω τους απομακρυσμένους, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει και στους μέντορες απευθύνομαι αυτή τη στιγμή, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στους απομακρυσμένους. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχετε συμφωνήσει να υποστηρίζονται οι απομακρυσμένοι. Αν δηλαδή κάποιο απομακρυσμένος θα μπει σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα ή οι απομακρυσμένοι έχουν μείνει δορυφόροι, ο καθένας ας πούμε ανεξάρτητος, ο σημαντικότερος στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να γίνουμε ομάδες και να δουλέψουμε συνεργατικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα δείτε ότι στο τέλος του τρίμηνου, αυτό έτσι που θα σας έχει βαθιά εντυπωσιάσει, θα είναι πόσο καλά αποτελέσματα θα βγουν από τη συνεργασία που θα κάνετε μέσα στην ομάδα, με τη δική σας ομάδα που θα ανήκει ο καθένας από εσάς, αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες. Θα δείτε πόσο όμορφο θα είναι αυτό και πόσο καλά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα θα δώσει αυτή η συνεργασία. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μέντορες ή εκπαιδευόμενοι. Εάν δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, θα περάσω σε ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, η οποία είναι πραγματικά, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική και είναι μια καταπληκτική συγκυρία για μας που αυτή τη στιγμή οργανώνουμε αυτό τον κύκλο. Υπάρχει λοιπόν για πρώτη φορά στη χώρα μας, θα γίνει το Duat Conference Greece Meetups, θα γίνει 10 με 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα λοιπόν. Θα διοργανωθεί 10 με 12 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη το DuatCon, είναι το μεγαλύτερο συνέδριο για Android στον κόσμο. Είναι ένα συνέδριο το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές του οικοσυστήματος του Android, Auto, TV, tablet κτλ. Και θα υπάρξει μια εβδομάδα που 7 με 13 Σεπτέμβρη, δηλαδή σε αυτό το διάστημα, θα οργανωθεί στη Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη εβδομάδα, όπου θα πραγματοποιηθεί 7 με 13, όπου θα
προσφέρει τη δυνατότητα σε τοπικές και μη τεχνολογικές κοινότητες να κάνουν κάποιο meet-up ή party στο πλαίσιο του DroidCon.gr και θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και εμείς με κάποιο τρόπο που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε που σχετίζεται με το ανοιχτό λογισμικό ώστε να μπορέσουμε, αν θέλετε, να προσφέρουμε αλλά και να αποκτήσουμε εμπειρίες. Επίσης, στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί σκέφτεται η διοργανώτρια ομάδα να πραγματοποιήσει ένα hackathon για open data. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι σημαίνει hackathon. Ναι. Γνωρίζετε τι σημαίνει. Κυρία Φουντά, μπορείτε να το αναφέρετε. Λοιπόν, hackathon, εξού και το Hack Day, είναι ένα event στο οποίο μοιάζει πάρα πολύ, ας πούμε, με τα θερινά μας σχολεία που οργανώνουμε στα πλαίσια αυτής της μονάδας αριστείας ΕΛΑΚ. Είναι ένα event στο οποίο προγραμματιστές, αναλυτές, γενικότερα εμπλεκόμενοι στην ανάπτυξη λογισμικού και υλικού, σχεδιαστές γραφικών, σχεδιαστές GUI και project manager, γενικά οποιοδήποτε εμπλέκονται, ας πούμε, όλοι εμπλεκόμενοι με λογισμικό και hardware, σχετικά με υπολογιστές, συνεργάζονται πάρα πολύ εντατικά σε διάφορα project λογισμικού. Δηλαδή μπορεί να βάλουν ένα στόχο, παραδείγματος χάρη, που αφορά ανάπτυξη modules, λειτουργικών συστημάτων, οτιδήποτε. Επειδή αυτό το σεμινάριο λοιπόν είναι ή μια εφαρμογή ή μια υπηρεσία, οτιδήποτε. Επειδή λοιπόν αυτό το γεγονός γίνεται πρώτη φορά στη χώρα μας, είναι, όπως σας είπα πριν, είναι το μεγαλύτερο συνέδριο για Android που γίνεται στον κόσμο. Πιστεύω ότι το να συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο που εμείς τελικά, που μάλλον εσείς μαζί με τους μέντορές σας, το τεχνικό υπεύθυνο και μαζί μου βέβαια, θα συμφωνήσουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο, να πέσουν διάφορες ιδέες και τελικά να δούμε με ποιο τρόπο εμείς θα συμμετέχουμε. Θα συμμετέχουμε, ας πούμε, στο hackathon. Θα μπούμε δηλαδή σε κάποιες ομάδες οι οποίες θα συνεργαστούν εντατικά σε ένα project λογισμικού που θα καθοριστεί, που θα προτείνουμε εμείς κτλ. Θέλετε να παρουσιάσουμε κάτι? Τέλος πάντων, σκεφτείτε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω σαν επιστημονικά υπεύθυνη της μονάδας αριστείας ΕΛΑΚ είναι ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτό συμβαίνει στα πλαίσια, την ίδια στιγμή που υλοποιούμε αυτό το κύκλο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλω να σας πω ότι αυτοί που θα επιλεγούν τελικά από εσάς να εκπροσωπήσουν, ας πούμε, τη μονάδα αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας, θα καλυφθούν τα εισιτήριά τους και η παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα έλεγα, event. Αυτό σας το ανακοινώνω σαν μια σκέψη. Εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να συμμετέχουμε. Θα δούμε τώρα με τον τεχνικό υπεύθυνο, τον κ. Βογιατζή και τους μέντορες, αλλά και εσάς, θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται ενδιαφέρον, αν σας ακούγεται δηλαδή κάτι καλό. Προφανώς. Δεν σας ακούω, αν θέλετε πείτε μου, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πέφτει πραγματικά μέσα στο σεμινάριό μας. Είναι εκπληκτικό και με κάθε τρόπο θα μπορέσουμε, ας πούμε, δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα πώς θα κάνουμε την επιλογή. Είναι κάτι, εγώ πάντως ήδη είπα ότι θα συμμετέχουμε. Δηλαδή έχω στείλει και έχω πει ότι εμείς θα συμμετέχουμε και είμαστε ανοιχτοί να συμμετέχουμε και θέλουμε να συμμετέχουμε και θα σκεφτούμε και θα προτείνουμε πράγματα γι' αυτό. Και το πώς τώρα θα γίνει επιλογή των συμμετεχόντων, δηλαδή των ατόμων από εσάς που θα μας εκπροσωπήσουν, αυτό θα το δούμε και βέβαια θα έχει πάρα πολύ σημασία η πορεία σας μέσα στο και η συμμετοχή σας, ας πούμε, σε αυτό το κύκλο που ήδη διανύουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πάρω περισσότερο χρόνο γιατί βλέπω τον Γιώργο το Μελετίου που έχει να σας πει σπουδαία πράγματα, ο οποίος έχει πάρει θέση.
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ σας παρακολουθώ από κοντά, δυστυχώς είμαι λίγο μακριά σας, αλλά σας παρακολουθώ όταν καταφέρνω και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω να σας πω, μην διστάζετε να λύνετε τις απορίες σας και να οι μέντορες είναι εκεί για σας, είναι για να σας λύνουν κάθε πρόβλημα. Και μην διστάσετε να στέλνετε mail είτε στην Μπέγκη, που είναι ο άνθρωπος κλειδί για να μας ενώνει όλους μαζί, η Μπέγκη Καραβίκη που σας μίλησε την πρώτη μέρα, στον κύριο Βεγιατζή, το τεχνικό υπεύθυνο, αλλά και σε όλους τους μέντορες, οι οποίοι είμαι πάρα πολύ σίγουροι ότι θα σας φροντίσουν με τον καλύτερο τρόπο που γίνεται. Είναι υπέροχοι και όλοι που συμμετέχουν εκεί. Και νομίζω ότι θα σας βοηθήσω όσο περισσότερο μπορούν για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία, να είστε καλά εκεί, πιστεύω να έχετε καλό air condition, γιατί εδώ βρέχει κουβλίκο. Εξαιρετικό. Είμαστε στη Γαλλία, στην Άντι, εδώ πέρα έχουμε κρύο και βροχή και καλοριφέρ. Εσείς ελπίζω να έχετε ένα καλό air condition εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά και θα σκεφτούμε όλοι μαζί πώς θα αντιμετωπίσουμε την ευκαιρία που έχουμε με το Διεθνές Συνέδριο πάνω σε Android. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Θεσσαλονίκη, Android, πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, έξω απληρωμένα. Άσχημο ακούγεται. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε εκείνο το μαγικό με τη μεγέθυνση, χάρη. Λοιπόν. Στο MyLAC, Χρήστο, τα λέω καλά, στο MyLAC έχει ανέβει αυτό εδώ το αρχιάκι που βλέπετε. Το αρχείο καταρχήν είναι τύπου ODT, που σημαίνει Open Document, είναι του Open Office ή του LibreOffice το format. Δεν έχετε πρόβλημα να το διαβάσετε. Και είναι ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να φτιάξετε σήμερα. Το σήμερα με τη γενική έννοια του όρου. Βέβαια θα δούμε κάτι αντίστοιχα πράγματα. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε? Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα application, ένα μικρό application, το οποίο θα κάνει τρία πράγματα. Θα έχει τρία activities. Η πρώτη activity θα διαβάζει απλά δύο ακέραιους. Και θα τους στέλνει στη δεύτερη activity, η οποία θα έχει δύο κουμπάκια, το συν και το επί, με τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει αν θέλει να προσθέσει αυτούς τους δύο αριθμούς ή να τους πολλαπλασιάσει. Αυτή η πληροφορία πηγαίνει στην τρίτη activity, όπου η τρίτη activity θα κάνει τον πολλαπλασιασμό ή την πρόσθεση, ανάλογα το τι επέλεξε ο χρήστης, και θα παρουσιάζει το τελικό αποτέλεσμα. Εννοείται βέβαια ότι ακόμα φτιάχναμε κάτι σε κομπιουτεράκι, δεν φτιάχναμε τρία activities για αυτή τη δουλειά. Ο σκοπός μας σήμερα είναι να δούμε τα intents και κάποια πράγματα πάνω σε αυτά. Να δούμε δηλαδή πώς ένα activity επικοινωνεί με ένα άλλο activity ή ένα service που θα δούμε σε επόμενη φορά. Από εκεί και πέρα τώρα θα μπορούμε να κάνουμε μια παραλλαγή, όπου η τρίτη activity δεν θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα, θα κάνει το εσωτερικό κομπιουτεράκι, δηλαδή θα παίρνει τα δεδομένα, δύο αριθμούς και την πράξη, θα κάνει την πράξη και στο τέλος, σαν να ήταν συνάρτηση, θα επιστρέφει στη δεύτερη το αποτέλεσμα, το οποίο θα παρουσιάζει η δεύτερη activity. Καμία ερώτηση τι πάμε να κάνουμε? Τσου. Για να τα κάνουμε βέβαια όλα αυτά τα πράγματα, χρειαζόμαστε κάποιο παραδειγματάκι και να αρχίσουμε να συζητάμε για το πώς επικοινωνούν
activities μεταξύ τους. Να δούμε καταρχήν ένα προγραμματάκι που είναι έτοιμο. Εδώ έχουμε μία activity που πάνω-πάνω έχει ένα τίτλο, εισαγωγή ονόματος. Από κάτω έχει ένα text view. Το βλέπετε. Που λέει πώς σε λένε. Και μέσα, στον πίνακα δεν φαίνεται καθαρά, είναι ένα edit text, το οποίο όταν δεν έχεις εσύ γράψει κάτι, όταν ο χρήστης δεν έχει γράψει κάτι, με αχνά γράμματα, εδώ στον πίνακα δεν φαίνεται η διαφορά, δίνει μια σχετική οδηγία. Μόλις ο χρήστης πάει να γράψει κάτι εκεί, η βοήθεια σβήνεται. Το από πάνω βέβαια μένει κανονικά. Μόλις ο χρήστης γράψει το όνομά του, πατάει το επόμενο, το οποίο πηγαίνει σε μια δεύτερη activity, το οποίο γράφει, έχει ένα σταθερό μήνυμα, γεια σου φίλε φίλοι, και από κάτω η οδηγία πάντως έλεγε στην αιτιατική, απλά ο χρήστης έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Γράφει αυτό που γράφτηκε στην προηγούμενη activity. Άρα έχουμε μια activity η οποία διαβάζει δεδομένα και με το πάτημα ενός κουμπιού περνάει, ενεργοποιεί μια δεύτερη activity στην οποία στέλνει αυτά τα δεδομένα και κάτι γίνονται. Αυτό είναι το πρώτο μας παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε το layout της πρώτης activity. Είναι ένα linear layout. Θυμίζω linear layout τύπου vertical. Σημαίνει αντικείμενο και από κάτω αντικείμενο και από κάτω αντικείμενο κτλ. Το πρώτο αντικείμενο είναι το text view. Είναι αυτό το πράγμα εδώ, δεν ξέρω πώς καθαρά φαίνεται. Το οποίο μας δείχνει έναν τίτλο, εισαγωγή ονόματος. Από κάτω είναι ένα text view. Το οποίο το κείμενο που λέει είναι το πώς σε λένε. Το ID του είναι TV Mess. Μετά έχουμε ένα edit text, αυτό εδώ, το οποίο το option, το ιδιότητα hint είναι γράψε εδώ το όνομά σου στη γενική. Είναι αυτό που φαίνεται μέσα όταν ο χρήστης δεν έχει ακόμα πληκτρολογήσει κάτι. Και στη συνέχεια έχουμε το κουμπί επόμενο. Έχουμε καμιά ερώτηση εδώ? Βεβαίως. Κάπου λέτε εκεί που είναι το hint, γράψε εδώ το όνομά σου, από κάτω λέγει 18SP. Το 18 είναι το μέγεθος των γραμμάτων, αυτό είναι μέγεθος γραμματοσειράς ουσιαστικά. Το SP είπαμε ότι είναι εκείνη η σχετική μονάδα μέτρησης, τι σημαίνει τα αρχικά, το οποίο είναι pixel, το S, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι η σχετική μονάδα μέτρησης με βάση την ανάλυση οθόνης, η οποία λαμβάνει υπόψη, είναι σαν τον DP, μόνο που λαμβάνει υπόψη και την επιλογή του χρήστη για το αν θέλει κανονικά μεσαία, ή μεγάλα, μεσαία μικρά ή μεγάλα γράμματα. Έτσι. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Το 18SP αναφέρεται και για το hint και για τα κείμενα που θα γράψει. Είναι το κείμενο του edit, είναι συνολικά για το edit text. Α, και όχι, τα γράμματα δηλαδή θα μητρολογεί όχι, όχι για το hint. Γιατί το hint μπορεί να το δώσουν κάτι συγκεκριμένο, κάποιο όχι, style. Δεν έχω δει κάποια ιδιότητα το hint να έχει μικρότερα γράμματα. Πιο πολύ έτσι σχεδιαστικά ρωτάω. Σαν... Από όσο ξέρω, όχι. Αυτά που βλέπετε εδώ, δηλαδή μην σας μπερδεύει ότι το text size είναι κάτω από το hint, αυτή η σειρά θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε φανταστείτε. Μπορώ να πάρω αυτό, το βάλω πάνω, πάρω αυτό, το βάλω κάτω. Ό,τι υπάρχει μέσα στο XML δεν έχει συγκεκριμένη σειρά. Άρα δεν υπάρχει κάτι που έχει σχέση με το πάνω. Άλλο? Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να δούμε τον κώδικα. Ο κώδικας δεν έχει πάρα πολλά καινούργια πράγματα στην OnCreate. Λοιπόν, για να θυμηθούμε και τα προφεσινά, έχουμε ένα edit text, το οποίο το λέμε ET name. Με αυτό θα πάρουμε αναφορά ώστε να διαβάσουμε το κείμενο, δηλαδή το όνομα που έδωσε ο χρήστης. Και εδώ είναι η αναφορά για το BT Next. Η Super OnCreate εκτελείται ώστε να γίνουν αρχικοποιήσεις που υπάρχουν στην μητρική class activity.
Το set content view παίρνει ως παράμετρο τον ακέραιο αριθμό που είναι ο κωδικός της lay first, το layout που είδαμε προηγουμένως, έτσι. Και εδώ παίρνουμε αναφορές για το ET name, για το edit text το οποίο βάζει ο χρηστό όνομα και για το bit next. Και ορίζουμε, όπως την περασμένη φορά, ότι ο listener για αυτό το κουμπί είναι το ίδιο, η ίδια η κλάση first activity που κάνει implement το σχετικό interface. Για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι τα καινούρια. Στην onClick το σύστημα θυμίζουμε ότι μας φέρνει τι, το ποιο αντικείμενο δημιούργησε το event. Θα μου πείτε εδώ πέρα υπάρχει ένα κουμπί, γιατί βάζω αυτό το if. Το βάζουμε για λόγους επεκτασιμότητας. Μπορεί αύριο να θέλουμε να προσθέσουμε ένα δεύτερο κουμπί. Καλό είναι να ελέγχουμε ποιος δημιουργεί το event. Εάν λοιπόν το event μας το έχει δημιουργήσει το BTNext, ποιος άλλος το παράδειγμά μας, τότε κάνουμε τα εξής. Πρώτον, δημιουργούμε ένα intent. Το intent βγαίνει από την αγγλική λέξη πρόθεση. Προτίθεμε να, έτσι αυτή την πρόθεση. Για να επικοινωνήσουν λοιπόν ένα activity με ένα άλλο activity, αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί ένα intent. Το intent έχει ως βασική πληροφορία ποιος το δημιουργεί και ποιον θέλει να καλέσει. Αυτή είναι η μορφή όπου ένα activity ενεργοποιεί μια άλλη activity. Θα δούμε την επόμενη φορά μια δεύτερη μορφή του intent, όπου μια activity ενεργοποιεί μια υπηρεσία και το ίδιο το Android επιλέγει ποιο activity θα πρέπει να ενεργοποιήσει. Την επόμενη φορά όμως. Εδώ λοιπόν του λέμε ότι αυτός που ενεργοποιεί είναι this, το τρέχον activity, και αυτό που θα ενεργοποιηθεί είναι αυτό εδώ το αντικείμενο. Αυτό εδώ είναι το όνομα της κλάσης του δεύτερου activity. Και περνώντας αυτές τις παραμέτρους, όταν θα ενεργοποιήσουμε το activity, ξέρουμε ποιος το ενεργοποιεί και ποιον θέλει να ενεργοποιήσει. Ακριβώς από κάτω δημιουργούμε ένα bundle. Το bundle το θέλουμε για να μπορούμε να περάσουμε δεδομένα από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει κυρίως πρόγραμμα εδώ, δεν υπάρχουν global μεταβλητές. Έτσι, υπάρχει ένας μηχανισμός για να φτιάξουμε, αν θέλουμε, global μεταβλητές, αλλά είναι λίγο προχωρημένος. Έτσι. Τα activities είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους, άρα δεν έχουμε τρόπο να μοιράζουν δεδομένα. Γι' αυτό όταν το ένα activity ενεργοποιεί το άλλο, πρέπει να του στείλει και κάποια δεδομένα. Πώς φεύγουν τώρα τα δεδομένα? Ένας μηχανισμός μεταφοράς δεδομένων είναι το bundle. Bundle σημαίνει δοχείο, όχι δοχείο. Τι ακριβώς σημαίνει bundle? Λίγα. Πακέτο. Ας το πούμε πακέτο. Λοιπόν, φανταστείτε το εξής. Ότι θέλουμε να στείλουμε ένα, δύο, τρία πράγματα, να στείλει ο Α στο Β. Μία περίπτωση είναι να τα στείλει χήμα. Δύσκολο. Μια δεύτερη περίπτωση είναι να ανοίξει ένα κουτί και να αρχίσει να βάζει μέσα πράγματα. Επειδή αυτά τα πράγματα όμως μπορεί να μην είναι μόνο ένα από δύο, μπορεί να είναι και 10, 100 και 1000 που λέει ο λόγος, τι κάνει αυτός που βάζει το κουτί? Έχει ενδιάμεσα δοχεία, όπου κάθε δοχείο έχει συγκεκριμένο μέγεθος ανάλογα με το τι θέλει να βάλει μέσα. Εδώ, μιλώντας για προγραμματισμό, το δοχείο έχει το μέγεθος του τύπου των δεδομένων το οποίο περιέχει. Έτσι λοιπόν έχω μικρά δοχεία που παίρνουν ένα απλό ακέραιο, έχω λίγο μεγαλύτερα μπουκαλάκια που παίρνουν πραγματικούς αριθμούς, έχω ακόμα πιο μεγάλα μπουκάλια που παίρνουν strings κτλ. Μέσα λοιπόν σε ένα bundle, έτσι, σε ένα κουτί, σε ένα δοχείο, βάζω αυτά που θέλω να στείλω. Μέσα εδώ είναι το περιεχόμενο, αλλά επειδή κάποιος θέλει να τα ανακτήσει, τι κάνουμε? Βάζουμε πάνω στο κάθε κουτάκι, στο κάθε δοχείο ξεχωριστά, στο κάθε μπουκαλάκι και μια ετικέτα. Η ετικέτα εδώ λέει απλά τι είναι το περιεχόμενο. Στη δικιά μας περίπτωση, οι ετικέτες δεν είναι τίποτα άλλο από strings, σαν labels, και το περιεχόμενο μπορεί να είναι διάφοροι βασικοί τύποι δεδομένων, όπως ακέραιος, πραγματικός, boolean κτλ. Υπάρχει τρόπος να περάσουμε και άλλου τύπου αντικείμενα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές, οπότε το αφήνουμε για κάποια άλλη στιγμή. Εμείς εδώ θέλουμε να περάσουμε ένα δεδομένο. Ποιο? Το string, το όνομα αυτού, το όνομα του χρήστη, όπως πληκτρολογήθηκε, και να το στείλουμε στο δεύτερο activity για να τυπωθεί. Άρα λοιπόν εδώ μέσα θα υπάρχει μόνο ένα δοχείο, έτσι, το οποίο το μπουκαλάκι θα έχει το όνομα
που πληκτρολόγησε ο χρήστης ως περιεχόμενο και από πάνω μία ετικέτα που λέει όνομα. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την μέθοδο putString, η οποία λέει βάλε ένα μπουκαλάκι που χωράει string. Η πρώτη παράμετρος είναι πάντα η ετικέτα και η δεύτερη παράμετρος είναι ό,τι παίρνουμε από το αντικείμενο ή την name, το edit text. Αυτό δεν είναι το edit text. Η get text, θυμίζω, μας δίνει το περιεχόμενο, ό,τι πληκτρολογεί ο χρήστης, και η toString το μετατρέπει σε string, γιατί κανονικά δεν είναι string, είναι κάτι παρόμοιο που λέγεται editable και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Παίρνουμε λοιπόν το όνομα, το κλείνουμε στο μπουκαλάκι, βάζουμε και μια ετικέτα από πάνω που λέει name. Για να έχουμε και ένα δεύτερο παράδειγμα, φτιάχνουμε ένα άλλο δοχείο εδώ μέσα, διαφορετικού σχήματος, το οποίο τι περιέχει, τον αριθμό 30, έναν ακέραιο, και απ' έξω έχει μια ετικέτα η οποία λέγεται font size. Okay. Αυτά τα δύο πράγματα τα βάζουμε στο bundle και κατά κάποιο τρόπο έχουμε φτιάξει τώρα ένα δέμα το οποίο περιέχει ένα μπουκαλάκι και ένα δοχιάκι. Αυτό το δέμα τώρα το ενσωματώνουμε στο intent. Το intent λοιπόν είναι μια κάρτα που λέει στο Android ποιος θέλει να ανοίξει ποιον, και μαζί αυτή την κάρτα τη συνοδεύουμε, τη επισυνάπτουμε αν θέλετε, και ένα δοχείο το οποίο περιέχει μέσα ένα μπουκαλάκι με ένα όνομα που λέει απάνω όνομα και ένα δοχιάκι που έχει έναν ακέραιο και, μια ετικέτα που λέει font size. Από τη στιγμή που έχουμε φτιάξει το intent μας και το έχουμε κολλήσει και το πακέτο που θα μεταφερθεί, δεν έχουμε παρά να κάνουμε να εκτελέσουμε τη Start Activity περνώντας ως όρισμα αυτό το event. Η Start Activity είναι μια μέθοδος που στέλνει μια εντολή στο Android. Και όπως είπαμε την περασμένη φορά, τα περισσότερα πράγματα γίνονται ασύγχρονα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η Start Activity θα πει στο Android θέλω να ανοίξεις αυτό και πέρασε και στείλει και αυτά τα δεδομένα και θα κάνει return κατευθείαν. Οπότε αν κάτω από τη Start Activity είχαμε κάποιες άλλες εντολές, θα εκτελούνταν κανονικά και αν αυτές είχαν και οπτικό αποτέλεσμα, θα βλέπαμε και το αποτέλεσμα στην οθόνη. Κάποια στιγμή τώρα, το activity μας δεν έχει τι άλλο να κάνει. Πατήθηκε ένα κουμπί, εκτελέστηκε η on-click, έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να χειριστεί. Οπότε, ουσιαστικά, ησυχάζει. Εκεί λοιπόν επάνω, το Android βρίσκει την ευκαιρία να εκτελέσει τις εντολές που του έχουν δοθεί. Και ποια είναι η εντολή που του έχει δοθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση? Να ξεκινήσει μια καινούρια activity. Οπότε θα υπάρχει activity με το text view και το κουμπάκι μας και τώρα το Android ξεκινάει μια καινούρια activity η οποία η κλάση της είναι η second activity και που θα δούμε τι κάνει. Να κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Δικό μου λάθος. Είναι πολύ βαρύ. Ορίστε. Δεν υποτίθεται ότι εφόσον κάναμε καινούριο activity, δεν υποτίθεται ότι πρέπει να το κάνουμε σε άλλο νήμα. Δεν γίνεται αυτό. Όλα τα activities της ίδιας εφαρμογής τρέχουν στο ίδιο νήμα, εκτός αν κάποια λειτουργία σε κάποιο activity του πούμε να είναι σε ξεχωριστό. Κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά την επόμενη φορά. Τώρα δεν χρειάζεται, ας πούμε. Όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι αδύνατο, είναι δύσκολο. Όλα τα activities, συν services που πιθανόν τρέχουν στο background και ας πούμε παίζουν μουσική, by default τρέχουν στο ίδιο νήμα. Ναι, στο main, αλλά εδώ το λέμε user interface thread. Γιατί είναι το μόνο νήμα το οποίο μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρχουν εντολές του στυλ. Άλλαξε το κείμενο στο κουμπί, άλλαξε ένα χρώμα κτλ. Εάν από οποιοδήποτε άλλο νήμα, εκτός από αυτό, το main που λέτε, το user interface, προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εντολή έχει σχέση με το user interface, πήγαινε πάνω και άλλαξε κάτι στο κουμπάκι. Άλλαξε το χρώμα σε ένα φόν. Δημιουργεί κατάρρευση της συνολικής εφαρμογής και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το γλιτώσουμε. Η Google λέει ότι μόνο το βασικό τμήμα μπορεί να πειράζει την οθόνη. Και ό,τι άλλη δουλειά θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε να διαβάσουμε ένα byte από το ίντερνετ, υποχρεωτικά από την έκδοση 2 κάτι, πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό νήμα.
Άρα αν θέλουμε να φτιάξουμε την παραμικρή Android εφαρμογή, πρέπει να, να καταλάβουμε τι είναι τα νήματα ή τουλάχιστον το μηχανισμό που μας δίνει η Google για να τα δουλέψουμε. Ας μην το πάμε λέει, πολύ βάθος στην Java, αλλά τους μηχανισμούς της Google πρέπει να τους δουλέψουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, πρέπει στο intent να στείλουμε ένα bundle. Από μια activity, ναι. Τώρα θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε ένα μηχανισμό που θα καταχρηστικά θα τον πω global αντικείμενο, global μεταβλητή, αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε ένα singleton το οποίο να κληρονομεί την application κτλ. Αλλά φοβάμαι ότι λέω πολλές άγνωστες λέξεις τώρα, μαζεμένες. Okay. Δεν μπορείς απλά να ρίξεις δεδομένα στο put extra. Στο? Στο put extra. Να το παρακάψεις τελείως το bundle. Όπως θα δείτε στο επόμενο παράδειγμα, έχω κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι το put extra φτιάχνει bundle, απλά δεν το κάνουμε εμείς. Το ναι, put extra ναι, είναι ναι. Bundle από μόνο του και θα το δείτε στο επόμενο παράδειγμα, μην ανησυχείτε. Θα στείλουμε δηλαδή δεδομένα σε bundle και θα, με put extra και θα πάρουμε με bundle και θα δείτε ότι είναι συμβατά αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, απλά το bundle πρέπει να το ξέρουμε γιατί χρησιμοποιείται και, και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα messages ας πούμε, στους handlers κτλ. Είναι κάτι που θέλουμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Θέλω να ενεργοποιήσω δεύτερο activity. Φτιάχνω ένα intent. Βάζω το this εδώ και το όνομα της κλάσης του δεύτερου activity. Αν θέλω να περάσω δεδομένα, χρησιμοποιώ το put extra με το bundle, τα βάζω όλα σε ένα δοχείο, σε ένα πακέτο και τα στέλνω, τα ενσωματώνω στο intent και μετά εκτελώ τη start activity. Και εκεί τελειώνει το θέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η τρέχουσα activity τερμάτισε. Αν δεν κάνουμε finish, δεν τερματίζει. Που σημαίνει ότι αν ανοίξω το δεύτερο και κάνω μετά back, θα ξαναβγω στην πρώτη. Οκ. Okay. Καμιά ερώτηση? Ακριβώς. Αυτό το activity ενεργοποιεί αυτό. Αυτό δεν έχει κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν υπάρχει κάποιος να το τερματίσει. Αντικείμενο στη μνήμη είναι. Έχει πέσει απλά στο background, έτσι. Έχουν γίνει αυτά τα on, suspend και τέτοια. Και ενεργοποιείται αυτό, έρχεται μπροστά. Αν κάποιος πατήσει back και φύγει αυτό, τι ήταν ακριβώς από πίσω? Αυτό το activity. Γράφω ένα καινούργιο όνομα, ξαναπατάω το κουμπί και ξανατρέχει. Να, δεν υπάρχει λόγος να μην το δούμε. Λοιπόν, πατάω το back. Έτσι. Όχι. Γιατί αυτό εδώ, μην το δείτε σαν οθόνη ή παράθυρο, δείτε το απλά σαν ένα αντικείμενο στη μνήμη. Έχω δύο αντικείμενα τα οποία τρέχουν, σε εισαγωγικά το τρέχουν παράλληλα. Κάπου το Android ξέρει ότι αυτό εκτελέστηκε μετά από αυτό, έτσι. Στο stack πάνε έτσι, οπότε όταν αρχίσουν να σβήνουν πράγματα θα πάει προς τα πίσω. Αλλά όχι ότι αυτό δεν μπορεί να ξανανοίξει αυτό από πάνω του. Δηλαδή μπορεί το πρώτο να ανοίγει το δεύτερο και το δεύτερο το πρώτο και το πρώτο ξανά το δεύτερο. Δεν απαγορεύεται, δεν είναι σωστό, αλλά δεν απαγορεύεται. Έτσι. Αν activity ξανακαλέσει αυτό που την άνοιξε. Ουσιαστικά θα το ξαναεμφανίζει μπροστά ή ξανανοίγει καινούργια activity. Εξαιρετικό. Δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί να πω στο λόγο ότι δεν πρέπει να γίνει ποτέ αυτό. Είναι σαν να, να κάνει αναδρομή χωρίς λόγο. Α, β, β, α. Υποψιάζομαι. Να υποψιαστώ τώρα. Ότι θα ξανανοίξει. Όχι, 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 λογικά. Σωστά. Και τα δύο είναι προβληματικά. Καταρχήν η απάντηση είναι μην το κάνεις, έτσι. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει αν το σκεφτούμε. Είναι πραγματικά σαν να έχω μια συνάρτηση α που καλεί τη β και αυτή καλεί την α και αυτή καλεί τη β. Τώρα αν θα ξανανοίξει και αν θα έρθει μπροστά. Ίσως να εξαρτάται από το ποιος την ανοίγει. Δηλαδή στην ίδια εφαρμογή από άλλη εφαρμογή. Δεν ξέρω να το δοκιμάσω. Αυτό, αν είχαμε ένα κουμπί που να ξανά έκανε call την προηγούμενη ακριβώς. Σαν να ξαναγύριζε στο μενού ή κάτι για το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Πιθανόν να μην λειτουργεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και για τα δύο βλέπω προβλήματα. Δεν υπάρχει βγαίνω. Δεν υπάρχει βγαίνω. Κατά πάσα πιθανότητα θα το φέρνει μπροστά, αλλά θα το δοκιμάσουμε.
Κατά πάσα πιθανότητα το έφερνε μπροστά, αλλά να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν. Το second activity τώρα δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο πέρα από το να δούμε πώς θα πάρουμε τα δεδομένα που μας στείλανε. Υπάρχει μία μέθοδος που λέγεται Get Intent. Get Intent τι? Η εφαρμογή, το activity παίρνει το intent με το οποίο δημιουργήθηκε. Προσέξτε, ακόμα και αν η εφαρμογή ανοίγει από το χρήστη με το δάχτυλο και πάλι υπάρχει κάποιο intent. Απλά το intent αυτό δεν το βλέπουμε στον κωδικά μας, το έστειλε το σύστημα. Πάντα υπάρχει ένα intent δηλαδή για να ανοίξει ένα activity. Με την Get Intent παίρνουμε το intent που χρησιμοποιήθηκε από το Android για να ενεργοποιηθούμε. Θυμηθείτε ότι η ενεργοποίηση μπορεί να είναι και από μια άλλη εφαρμογή κάποιου άλλου χρήστη. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι από το πρόγραμμά μας. Έτσι. Από το intent παίρνουμε τα extras. Το βλέπετε. Αφαιρούμε ουσιαστικά το κουτί, το πακέτο από το intent. Και μέσα από τα extras τώρα πάμε και αναζητούμε πράγματα. Το πρώτο πράγμα που αναζητούμε είναι ένας ακέραιος με τον τίτλο font size. Κοιτάμε δηλαδή μέσα εδώ μήπως υπάρχει κανένα δοχείο που έχει την ετικέτα font size και το ανοίγουμε, και ανοίγοντάς το παίρνουμε την τιμή του και τη βάζουμε στη μεταβλητή FS. Και στη συνέχεια τι κάνουμε με αυτήν? Παίρνουμε αναφορά στα TV Mesh. Δημιουργούμε ένα string που λέει «Γεια σου φίλε, φίλοι» και κολλάμε ό,τι μας δίνει η get string από το bundle με ετικέτα name. Έτσι. BU είναι το bundle, get string με name. Τι κάνει? Ψάχνει μέσα στο bundle να βρει ένα δοχείο που να έχει τον τίτλο name, το παίρνει, το ανοίγει. Αυτό πράγμα περιέχει ένα string, το κολλάει στο «Γεια σου φίλε» και αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο ορισμός μεγέθους γραμματοσειρά. Η GetSetTextSize σε αυτή εδώ την εκδοχή παίρνει δύο παραμέτρους. Η δεύτερη είναι η τιμή της γραμματοσειράς και η πρώτη είναι η μονάδα μέτρησης. Αυτό το typedValue.κάτι είναι σταθερές του συστήματος και συγκεκριμένη σημαίνει SP. Αυτό λοιπόν εδώ ορίζει το μέγεθος της γραμματοσειράς σε FS 30, όπως είδαμε που στείλαμε, SP. Έτσι θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη παράμετρος του συστήματος. Αυτό είναι. Ερωτήσεις? Ναι. Μπορείτε να εξηγήσετε, δεν ξέρω μάλλον, δεν πρόσεχα, μπορείτε να εξηγήσετε, λέει για την extra, get extra, δεν κατάλαβα η extra. Τι κάνει? Τα extra ενό intent είναι το bundle, ένα δοχείο που περιέχει ό,τι του έχουμε στείλει. Δηλαδή, όταν φτιάχνω ένα intent, με την boot extra του κολλάω ένα bundle που έχει μέσα πράγματα. Όταν αφού το παίρνει τώρα το intent φεύγει, πάει στο λειτουργικό, στο Android, και το Android μετά το στέλνει στο activity που άνοιξε. Ανοίγει το activity και του λέει πάρε και την πληροφορία ποιο σε άνοιξε. Είναι αναγκαστικό στη σειρά μετά το bundle. Μετά μπορούμε να κάνουμε bundle BU, ας πούμε. Ναι. Βασικά είναι στην προηγούμενη Java που είχατε ανοίξει, είχα την απορία. Να γυρίσουμε. Αν μπορείτε, ναι. Εδώ. Ωραία, ναι, εκεί πέρα. Μετά το BU put int και το put string, έχουμε αυτό το int next. Αυτό που κάνει το put extra. Ναι, οπότε το int next τελεία put extra, εκεί τι γίνεται? Ωραία. Το intent είναι σαν ένα πρωτόκολλο, σαν μια φόρμα, όπου μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα. Εμείς αυτό που γράφουμε, πες ότι είναι μια φόρμα εδώ, λέει ποιος καλεί, εγώ, δεις, ποιον θέλω να ανοίξω, αυτόν. Αυτό από μόνο ότι είναι έτοιμο να ανοίξει ένα activity. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που θέλω να στείλω και δεδομένα. Οπότε τι κάνω? Παίρνω ένα δοχείο. Να το. Έτσι. Πριν από αυτό, ανοίγω το δοχείο και βάζω μέσα πράγματα, την πληροφορία που θέλω να στείλω. Έτσι. Αυτά όλα γίνονται νέο δοχείο και τι θα βάλω μέσα. Και παίρνω μετά το χαρτί,
Έτσι, μεταφορά πληροφορίες και το κολλάω από πάνω. Και έφτιαξα αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά εδώ τα στέλνω στο λειτουργικό σύστημα. Okay. Κατά μία έννοια, τώρα πολύ χοντρικό αυτό, φανταστείτε ότι κάποιος στέλνει πίτσα με λογαριασμό. Έτσι, υπάρχει το λειτουργικό που κάνει τον deliver και αυτός παραδίδει πίτσα. Και παραδίδει πίτσα και λέει, έχει πάνω το χαρτί. Και λέει, ποιος κάλεσε, ποιον κάλεσε. Αυτό το παίρνει το activity που μόλις ξεκίνησε. Και από πίσω του έχει σαν επισυναπτώμενο και την έξτρα πληροφορία. Εδώ λοιπόν φτιάχνουμε κουτί, εδώ βάζουμε πληροφορία και εδώ κολλάμε αυτό το κουτί στο πρωτόκολλο, έτσι, στο χαρτί που λέει ποιος θέλει να εκτελέσει ποιον. Όλα αυτά τα πράγματα ως ένα πάνε στο Android. Ερχόμενοι τώρα εδώ, το Android όταν βρει χρόνο στο συγκεκριμένο thread ενεργοποιεί το δεύτερο activity. Το δεύτερο activity ξεκινάει, ζωγραφίζει τον εαυτό του, όλα αυτά, και κάποια στιγμή λέει, εγώ τώρα θέλω να πάρω πληροφορία. Τι κάνει λοιπόν? Κάνει get intent. Get intent σημαίνει για να δω ποιος με άνοιξε. Και βλέπει ποιος τον άνοιξε. Αν ήθελε, θα μπορούσε να το τυπώσει. Κάτω τώρα από αυτό το χαρτί που λέει ποιος άνοιξε ποιον, υπάρχει το δοχείο ενσωματωμένο με την έξτρα πληροφορία. Εδώ δεν έχουμε put extra, εδώ έχουμε get extra. Κάνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Okay. Ανοίγει το κουτί. Και ψάχνει στο κουτί για δύο πληροφορίες. Κάτι που ξέρει ότι θα λέγεται font size και κάτι που ξέρει ότι θα λέγεται name. Τώρα πώς το ξέρει? Επειδή το έχει ο ίδιος προγραμματιστής ή επειδή έχουν συνεργαστεί με κάποιο τρόπο προγραμματιστές. Σειρά μέσα στο bundle δεν υπάρχει. Είναι σαν σακούλα δηλαδή που κάποιος έχει σε πράγματα. Δεν υπάρχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Τα αντικείμενα προσδιορίζονται από αυτό εδώ. Από αυτό εδώ. Παίρνει λοιπόν το font size, το βάζει σε ένα κέριο, παίρνει το name, το βάζει σε ένα string και τελειώσαμε με αυτή την πληροφορία. Από εδώ και πέρα συνεχίζει με αυτές τις δύο μεταβλητές. Και τι κάνει? Έτσι, ρυθμίζει το font, το TV μέσα, text view μέσα, το font και το μήνυμα. Μια χαρά, ευχαριστώ. Άλλο? Είμαστε έτοιμοι τώρα για κάτι λίγο πιο δύσκολο. Υπάρχει εδώ, θα το ανεβάσουμε. Έτσι, όποιος βιάζεται θα το δώσουμε με στικάκι αμέσως μετά και θα το ανεβάσουμε, να μπορούσε να το ανεβάσει όλο. Λοιπόν. Νομίζω ότι άνοιξε, το τρέψουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο κάνει το εξής. Ρωτάει ένα χρήστη το όνομά του, έτσι. Ένα κάτι σαν το όνομα του user, όχι με το username. Και στη συνέχεια περνάει σε ένα δεύτερο activity, το οποίο, μέσα από το οποίο αυτός ο χρήστης κάνει login. Δίνει ένα log name, δίνει ένα password. Το activity υποτίθεται ότι ελέγχει κάποια βάση δεδομένων και αυτό που επιστρέφει πίσω, προσέξτε τώρα τη διαφορά, επιστρέφει πίσω ένα string που περιέχει την πληροφορία login no correct ή τα λεκτικά που θα δούμε εδώ. Άρα, εδώ έχουμε ένα activity που όταν τελειώνει επιστρέφει πίσω πληροφορία σε αυτόν που το κάλεσε. Ποιος είσαι? Είμαι ο ΑΒΓ, ένα όνομα. Τι? Ξεκινάει η θετικοποίηση. Προσέξτε. Αυτό το ΑΒΓ υπάρχει επάνω. Έφυγε λοιπόν πληροφορία από το activity 1 και πήγε στο activity 2. Από κάτω τώρα παρατηρούμε το εξής. Πατήσαμε να γράψουμε και αντί να βγουν ένα πλήρες πληκτρολόγιο, βγήκε μόνο το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Στο Android έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε είδη πληκτρολογίων ανάλογα με το τι υποτίθεται ότι θα δώσουμε.
Αλλιώς δηλαδή είναι αν του πούμε ότι θέλω να δώσω mail, το ATA ας πούμε είναι στην αρχική σελίδα κτλ. Αλλιώς είναι αν θέλουμε να του πούμε ότι θα δώσω μόνο ένα αρνητικό κωδικό, εδώ το user ID είναι ένας αριθμός μόνο υποτίθεται. Και αλλιώς είναι αν θα του πούμε ότι είναι password όπου βγαίνουν τελίτσες κτλ. Σε πιο προχωρημένα επίπεδα μπορούμε να βάζουμε και δικά μας πράγματα επάνω στο πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, αντί να υπάρχει το OK ή το Enter, να υπάρχει κάτι που να λέει Next. Πιστεύω ότι θα έχετε δει εφαρμογές που κάνουν κάτι τέτοιο. Μπορούμε δηλαδή να βάζουμε και να βγάζουμε πράγματα στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δώσουμε έναν αριθμό. Αν θυμάμαι καλά είναι το 1, 2, 3. Θα δώσουμε και το password, το οποίο επίσης, αν θυμάμαι καλά, ήταν ELAC. Έτσι. Βλέπετε ότι αυτό έχει επειδή έχει οριστεί password από μόνο του βγάζει κουκίδες. Και θα κάνουμε σύνδεση. Το σύστημα έκανε αυθεντικοποίηση με κάποιο προτιθέμενο τρόπο και έστειλε πίσω την πληροφορία, εδώ σε μορφή string, σε κάποιο πραγματικό παράδειγμα κάπως αλλιώς, έτσι, ότι ο χρήστης πραγματικά ήταν αυτός που είπε ότι είναι. Καμία ερώτηση το τι πάμε να κάνουμε? Τσου. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν μικροδιαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα. Στο user activity, δηλαδή στο πρώτο activity από τα δύο, έτσι έχουμε ένα edit text, ένα button το οποίο πατάμε και το text view στο οποίο βγαίνουν τα αποτελέσματα. Εδώ παίρνουμε αναφορές για αυτά και ορίζουμε ότι το ίδιο η ίδια η κλάση user activity θα είναι listener για αυτό το κουμπί. Στην OClick τώρα, αν είναι το κουμπί που έχει πατηθεί, συγχωρέστε με μισό λεπτό, να κάνουμε μια αλλαγή, να δούμε κάτι. Αυτός εδώ είναι ο τύπος αυτού που θα δώσουμε και από αυτό εδώ εξαρτάται τι είδους πληκτρολόγιο θα βγει. Στην επόμενη activity θα είναι πιο καθαρά. Λοιπόν, αρχικά παίρνουμε από το ET user get text το κείμενο. Το μεταστρέπουμε σε string και είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Εκτελούμε πάνω σε αυτό το string τη μέθοδο trim. Η μέθοδο trim κόβει κενά ειδικούς χαρακτήρες από την αρχή και το τέλος. Μην δώσει δηλαδή ο χρήστης ένα password και επειδή έτυχε να πατήσει το space και δεν φαίνεται, ας πούμε, το password είναι λάθος. Ή το όνομα έχει και space στην αρχή που θα πρέπει να έχει κανονικά. Έτσι. Η trim κόβει space από την αρχή στο τέλος. Μόνο αρχή και τέλος. Ναι. Μόνο αρχή. Εδώ τώρα, πριν αρχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, ξαναστέλνουμε το κομμένο string επάνω. Έτσι. Για να διορθωθεί και στην οθόνη. Εάν τώρα το username είναι μικρότερο από 3, σημαίνει ότι ο χρήστης μας πάτησε κατά λάθος το κουμπί, έτσι δεν υπάρχει, ας πούμε, username με δύο γράμματα. Οπότε, βλέπουμε κάτι καινούριο εδώ, ξαναστέλνουμε το focus επάνω. Η request focus είναι μία μέθοδος που στέλνει, ενεργοποιεί ξανά ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Στα Windows αυτό θα το κάνουμε με συνεχόμενα tab, έτσι, focus είναι το αντικείμενο, στα Windows έχει το πλαισιάκι γύρω-γύρω. Ενεργοποιούμε συγκεκριμένο αντικείμενο και κάνουμε return. Το return αυτό αφορά την onClick που σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει παρακάτω. Εάν φτάσουμε μέχρι εκεί σημαίνει ότι όλα έχουν πάει καλά και τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα intent όπως προηγουμένως, αυτός εμείς καλούμε αυτό εδώ το activity, αυτό θέλουμε να καλέσουμε και όπως παρατήρησε σωστά κάποιος, χρειάζεται να φτιάξω bank, όχι δεν χρειάζεται να φτιάξω bank, χρησιμοποιώ την put extra και βάζω δίπλα ένα name, έτσι μια ετικέτα και ένα το string. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την bundle. Βέβαια. Αλλά είναι περίπτω. Στην πραγματικότητα φτιάξαμε bundle, απλά δεν γράφουμε εμείς εντολές. Φτιάχνετε bundle και όπως θα πούμε στο δεύτερο, κάνουμε get bundle. Δεν είναι ξεχωριστός τρόπος. Απλά αντί να φτιάξουμε ένα bundle και βάλουμε πράγματα, το φτιάχνουμε μόνος του. Και μάλιστα μπορούμε και πολλές put extra τη μία κάτω από την άλλη. Δεν είναι απαραίτητο να στείλουμε μόνο ένα στοιχείο. Η διαφορά τώρα εδώ είναι
η Start Activity for Result. Η Start Activity for Result ενεργοποιεί ένα activity, αλλά λέει στο Android ότι αυτό το activity όταν τελειώσει θα πρέπει να επιστρέψει πίσω πληροφορία. Κάτι σαν να έχουμε μια συνάρτηση, να το πω έτσι, που δεν είναι void. Έτσι, αλλά πολύ χοντρικά. Εδώ στέλνουμε δύο παραμέτρους, το intent και έναν αριθμό, ο οποίος είναι το ID του Start Activity. Γιατί χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο πράγμα? Διότι μία ένα activity μπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερα από ένα άλλο activities με Start for Result. Και μάλιστα το ένα κάτω από το άλλο και να υπάρχει ένας συναγωνισμός για το ποιο θα βγει πρώτο, ποιο θα βγει δεύτερο κτλ. Για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε όταν θα πάρουμε αποτέλεσμα από ποιο activity είναι, δίνουμε έναν αριθμό δίπλα ως δεύτερη παράμετρο. Συνήθως τους παίρνουμε τη σειρά 1, 2, 3, 4, απλά έβαλα το 12 για να καταλάβει ότι θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε ακέραιος αριθμός. Και η Start Activity for Result είναι μια μέθοδος η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα τρέξει ασύγχρονα. Δηλαδή θα κάνει return, θα πάμε από κάτω, δεν έχουμε τίποτα άλλο, άρα η on-click τελειώνει. Κάποια στιγμή θα ανοίξει αυτό το activity, κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το activity και όταν τελειώσει αυτό το activity, τότε το user activity, αυτό που είμαστε τώρα, θα δεχτεί με κάποιο τρόπο αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι θα πάει μπροστά στην οθόνη. Προσέξτε το αυτό. Αν αυτό το activity ενεργοποιήσει κάποιο άλλο και στο ενδιάμεσο συμβού, γιατί έτσι αποφάσισε ο χρήστης, θα συμβούν άλλα πράγματα, όταν τελειώσει το activity που άνοιξε, θα πάει πίσω στην οθόνη σε αυτό που ήταν πριν από εκείνο. Είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Έχω αυτό το activity που βλέπουμε τώρα. Αυτό το activity ανοίγει και ένα άλλο activity. Και στη συνέχεια, ενώ έχουμε αυτό στην οθόνη, αυτό εδώ ανοίγει for result και ένα τρίτο. Όταν τελειώσει αυτό το τρίτο, τα αποτελέσματά του θα πάνε εδώ. Όμως, δεν θα βγει αυτό μπροστά, θα βγει τούτο. Okay. Αν θέλουμε βέβαια, όταν θα πάρει αποτέλεσματα, μπορούμε να του πούμε αυτού γίνεται ενεργό activity. Αλλά πρέπει να το κάνουμε manual. Συνήθως όμως δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, οπότε αυτό ενεργοποιεί τούτο, κάνει αυτό εδώ τη δουλειά του, κάποια στιγμή τελειώνει, όταν τελειώσει στέλνει ή θα έπρεπε να στέλνει αποτελέσματα εδώ, τα αποτελέσματα πάνε πάντα μέσω του Android, οπότε αυτό στέλνει στο Android, το Android στέλνει εδώ αποτελέσματα και εδώ υπάρχει ένας χειριστής που όταν έρθουν τα αποτελέσματα κάτι κάνει. Το χειριστή θα τον δούμε σε λίγο. Ανοίγουμε Start Activity for Result, το Login Activity. Εδώ έχω κάνει, θα μου επιτρέψετε τον όρο, μια τσαχπινιά, να δω αν θα την προσέξει κάποιος. Κάτι περίεργο, που δεν αφορά το Android. Λοιπόν, ξεκινάει η Login Activity. Έτσι, πάνω ο τίτλος είναι για να γράψει αυθεντικοποίηση του χρήστη τάδε, το τάδε. Εδώ είναι ο χώρος που θα πληκτρολογήσουμε username. Εδώ είναι ο χώρος που θα πληκτρολογήσουμε password και εδώ είναι το κουμπί. Εδώ ορίζουμε ακριβώς από κάτω με έναν καινούριο τρόπο listener. Είχαμε πει την περασμένη φορά ότι υπάρχουν 3-4 βασικοί τρόποι για να ορίζουμε listener. Μέχρι τώρα τι είχαμε κάνει? Βάζαμε εδώ το this και είχαμε μία onClick που ανήκει ως μέθοδος στο ίδιο το activity. Εδώ κάνουμε ένα άλλο κόλπο. Και ένα κόλπο μάζα θα το βλέπετε συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο στα παραδείγματα που βλέπετε στο ίντερνετ. Εδώ επί τόπου, αυτό εδώ είναι ένα interface και εδώ κάνουμε new. Επί τόπου λοιπόν δημιουργούμε ένα αντικείμενο χωρίς να υπάρχει ξεχωριστή κλάση. Λέμε λοιπόν, είναι συντακτικό θέμα της Java αυτό, φτιάξε ένα καινούριο αντικείμενο που θα υλοποιεί αυτό εδώ το interface και η υλοποίηση αυτού του interface τι χρειάζεται? Χρειάζεται συντακτικά να υπάρχει μία μέθοδος onClick. Τι γράφουμε εδώ μέσα? Αυτή εδώ η onClick δεν ανήκει στην κλάση login activity. Αυτή εδώ η onClick ανήκει σε αυτή εδώ αστυμπό κλάση, αυτό εδώ το interface. Εκεί λοιπόν που είχα αυτή εδώ την κλάση, αυτό εδώ το αντικείμενο, δημιουργώ ένα καινούριο αντικείμενο εσωτερικά. Έτσι, είναι καινούργιο αντικείμενο που βρίσκεται όμως μέσα στην εξωτερική κλάση. Αυτό το αντικείμενο περιέχει αυτήν εδώ
την OnClick, και αυτή η OnClick είναι η OnClick που θα χρησιμοποιηθεί, που θα ενεργοποιηθεί από το σύστημα όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο BT Login. Τώρα, εάν εδώ δείτε στο Android Studio τίποτε περίεργα βελάκια, αυτό είναι μια πολύ καινούργια σύνταξη Java, δεν θα μπερδευτείτε και αγχωθείτε, απλά θα κάνετε ένα κλικ εδώ και θα ανοίξει, θα βλέπετε ακριβώς αυτό το πράγμα. Συντακτικά τώρα, εδώ ουσιαστικά ξεκινάει η εσωτερική κλάση, εδώ τελειώνει, εδώ είναι η μέθοδος που υλοποιεί το τι θα γίνει το κουμπί, αυτό εδώ κλείνει αυτό εδώ και αυτή εδώ η παρένθεση ουσιαστικά κλείνει αυτήν εδώ την παρένθεση. Okay. Φτιάξαμε μια εσωτερική κλάση που δεν έχει όνομα ως κλάση και υλοποιήσαμε τη ρουτίνα που θα έπρεπε να υλοποιήσουμε. Το μεγάλο πλεονέκτημα, το συντακτικό που έχουμε όταν μια κλάση περιέχει μέσα μια άλλη, είναι ότι η εσωτερική κλάση έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, σε όλα τα attributes της εξωτερικής κλάσης, της κλάσης που την περιέχει. Έτσι λοιπόν, παρότι αυτό εδώ είναι ξεχωριστή κλάση, μπορούμε να πούμε ET User ID, γιατί η εσωτερική κλάση βλέπει τα attributes που έχουμε ορίσει στην εξωτερική. Οπότε δεν έχουμε συντακτικά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι αυτό εδώ είναι λίγο μπέρδεμα, αλλά απλά το είναι όπως ακριβώς το βλέπετε. Τι κάνουμε τώρα εδώ μέσα? Τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι. Πηγαίνουμε στο ET User ID, εκεί που ο χρήστης γράφει το νούμερο, κάνουμε get text, παίρνουμε το νούμερο ως string, κάνουμε το string, έτσι, τη μετατροπή που είδαμε προηγουμένως, και κάνουμε και trim για να βγάλουμε οποιαδήποτε κενά μπροστά και πίσω. Στη συνέχεια πηγαίνουμε από κάτω, στο συνθηματικό, κάνουμε get text, το μετατρέπουμε σε string, κάνουμε και ένα trim, μήπως ο χρήστης μας έχει πατήσει space. Φτιάχνουμε τώρα ένα καινούριο intent. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτό εδώ έφτιαξε intent για να ενεργοποιήσει τούτο και τούτο εδώ θέλει intent για να απαντήσει στο πρώτο. Γενικά χρειαζόμαστε intent για να επικοινωνήσουν τα activities μεταξύ τους. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα καινούργιο intent και εδώ υποτίθεται ότι είναι η έλεγχη της βάσης δεδομένων και αν το password είναι σωστό κτλ. Εάν ο κωδικός, το user ID δηλαδή είναι 1, 2, 3 και το συνθηματικό είναι lock, τότε αυτό που θα βάλουμε στα έξτρα του intent είναι επιτυχής αυθεντικοποίηση. Αν δεν ισχύει ένα από αυτά τα δύο πράγματα, αυτό που θα βάλουμε στα έξτρα του intent είναι αποτυχημένη αυθεντικοποίηση. Ένα από τα δύο strings. Στη συνέχεια, εκτελούμε τη set result, η οποία παίρνει δύο παραμέτρους. Ένας κωδικός σταθερά του συστήματος που λέει ότι η διαδικασία πήγε μια χαρά και δίπλα το intent το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα της πράξης. Προσέξτε, αυτό το result OK δεν σημαίνει ότι ο χρήστης έδωσε σωστό login και θα ήταν cancel ή κάποιο error αν δεν ήταν σωστό το login. Αυτό το OK εδώ σημαίνει ότι γενικά αυτό το activity έκανε σωστά τη δουλειά του και είναι έτοιμο να στείλει πίσω αποτελέσματα. Είτε αυτά είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Αν δηλαδή το password δεν είναι σωστό, το string αυτό θα λέει αποτυχημένη αυθεντικοποίηση ή error ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά το result θα είναι πάλι OK. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία πήγε καλά. OK. Λοιπόν, και στη συνέχεια εκτελούμε τη finish. Η finish λέει αυτό το activity θα κλείσει. Ένα activity που έχει ενεργοποιηθεί for result δεν στέλνει αποτελέσματα όταν εκτελεστεί αυτό εδώ. Αυτό εδώ λέει ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το activity στέλνει αποτελέσματα είτε όταν κλείσει με το finish, είτε αν ο χρήστης πατήσει back, έτσι. Οπότε τελειώνει, συμβαίνουν κάποια πράγματα και τότε στέλνει αποτελέσματα. Αυτό τώρα είναι ο κώδικας που βλέπετε, είναι στην onCreate. Έτσι. Εδώ λοιπόν είπαμε ποιος είναι ο listener και τι κάνει. Δεν έχει πατηθεί ακόμα ο listener, δεν έχει ενεργοποιηθεί η listener. Απλά όταν πατηθεί θα κάνει αυτά εδώ τα πράγματα. Στη συνέχεια, έτσι, αφού ενεργοποιήσαμε και είπαμε ότι θα κάνει το κουμπί, παίρνουμε, βλέπετε, από το intent που δημιούργησε το δεύτερο activity, τα extras. Βλέπετε ότι παρότι βάλαμε put extras σχέτο από μόνο του, εντούτοις εδώ
θα διαβάζουμε μέσα από bundle. Γιατί? Γιατί το σύστημα αυτόματα δημιούργησε bundle για να στείλει ό,τι ήταν να στείλει. Παίρνουμε λοιπόν τα extras, βρίσκουμε κάτι μέσα στα extras που έχει την ετικέτα name, την ανοίγουμε και φτιάχνουμε το μηνυματάκι που λέει αυθεντικοποίηση του χρήστη τάδε. Διαβάζουμε το τάδε. Οκ. Κάποια στιγμή, έτσι αυτό είχε ενεργοποιηθεί, κάποια στιγμή ο χρήστης θα έχει συμπληρώσει στοιχεία επάνω, θα πατήσει το κουμπί, θα εκτελεστούν όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι ή δεν θα είναι σωστό το login και το password και θα εκτελεστεί αυτό. Αυτό λοιπόν θα πει στο Android τι πρέπει να στείλει πίσω, τι πρέπει να γίνει return, να το πω χοντρικά και καταχρηστικά. Με το που γίνει εκτελεστεί και το finish και κλείσει το activity, το Android θα πάρει αυτή την πληροφορία, αυτό το intent και θα τη στείλει σε αυτόν που κάλεσε αυτό εδώ το activity. Για να δούμε τώρα τι θα συμβεί εκεί. Εδώ όπως βλέπετε δεν υπάρχει κανένα return. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι εδώ. Το Start Activity for Result ξεκινάει τη διαδικασία και τελειώνει η on-click. Κάποια στιγμή τώρα το Android θα στείλει πίσω αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι και αυτά μιας μορφής listener. Υπάρχει εδώ λοιπόν μια μέθοδος που λέγεται OnActivityResult και ενεργοποιείται από το Android όταν κάτι που άνοιξε με Start Activity for Result τελειώνει. Η OnActivityResult έχει τρεις παραμέτρους. Ένα, το request code, αυτό εδώ, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα if και να δούμε αν ήταν από εκείνο το activity, από το άλλο ή από το παράλλο, αν ανοίξαμε τρία activities. Έτσι, αυτό πρέπει να ταιριάξει με αυτό. Το result code, το οποίο ήταν εκείνο το OK που είδαμε προηγουμένως, έτσι, θα μπορούσε να μην είναι OK αν για παράδειγμα το δεύτερο activity έκλεινε πριν κάνει, πριν εκτελέσει την set results, ένα παράδειγμα. Έτσι. Και τρίτη παράμετρος είναι το intent που έρχεται από αυτόν που έστειλε αποτελέσματα, που βρίσκεται ουσιαστικά εδώ μέσα η πραγματική πληροφορία. Αν λοιπόν το result code είναι 12, δεν θα μπορούσε στο παράδειγμα μας να είναι και κάτι άλλο, έτσι. Και αν έχουμε result OK και δεν είχαμε πρόβλημα με το activity, τότε ανοίγουμε από τα data, παίρνουμε τα extra που είναι ένα bundle και μέσα σε αυτό κοιτάμε το string result. Με το string, ανοίγουμε το μπουκαλάκι με την ετικέτα result. Έτσι, αυτό το περιεχόμενο μπαίνει εδώ και στη συνέχεια το δείχνουμε στο text view result. Μου στα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Όλες. Το result code μπορούσε να ήταν και το result OK. Πώς? Το result OK. Ναι. Μπορεί να βάλουμε και μια δικιά μας λέξη, είναι δεσμευμένο έτσι. Όχι, όχι, είναι σταθερά του συστήματος. Αυτό κάπου έχει οριστεί στο activity. Οκ. Είναι σταθερά. Έτσι, είναι final, static final κάτι. Result OK, result cancel. Αυτά τα δύο. Έτσι. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ανακαίριο. Αν ξέρεις τον ανακαίριο, μπορείς να γράψεις τον ανακαίριο, αλλά ποιος ενδιαφέρεται, δεν μάθει. Λοιπόν, άλλο. Ορίστε. Στο login activity, μέσα στο listener, λέμε δύο string με ελληνικά ονόματα. Αυτό... Αυτή είναι η τσακπινιά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτά εδώ είναι κανονικές μεταβλητές. Έτσι. Στη Java, όχι στο Android, στη Java γενικά, μπορούμε να ορίζουμε ονόματα μεταβλητών, μεθόδων, έτσι, και εκτός Latin, εκτός από AZ κτλ. Σε όποια κωδικοποίηση θέλουμε. Αυτό εδώ βέβαια απαγορεύεται πρακτικά ρητός και διαροπάλου, γιατί φανταστείτε τώρα να βάλεις έναν άνθρωπο άλλης γλώσσας να πρέπει να καταλάβει τον κώδικα. Βέβαια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως κρυπτογράφηση κώδικα ελεύθερου λογισμικού. Φανταστείτε κάποιος Άραβας να δώσει εδώ αραβικά ονόματα μεταβλητών. Σιγά μην καταλάβουμε ποτέ τι έχει γράψει. Σιγά μην καταφέραμε που, με το μάτι που τελειώνει το ένα γράμμα και αρχίζει το άλλο, έτσι, για να κάνουμε συντήρηση. Τώρα, πέρα από την τζακουνιά, γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς δεν είχατε δει ποτέ ελληνικά ονόματα μεταβλητή σε πρόγραμμα, έτσι. Οκ. Okay. Εντούτοις αυτό το παράδειγμα έχει κάτι άλλο σημαντικό.
έχει κάποια αξία? Η εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που λέμε button τελεία και βάζουμε ένα μήνυμα και από κάτω χρησιμοποιούμε και λέμε νι, κάτι που θα μπορούσε να τον μπερδέψει κάποιος, ή εμ, έτσι, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι έμαθα ότι παίζει αυτό το πράγμα, δεν το ήξερα. Είχα δηλώσει μια int νι, έγραψα ένα μήνυμα και από κάτω έβαλα νι ίσο, ξέρω εγώ, 10. Και μου χτύπησε ο compiler, αντί να μου χτύπησε ο compiler που το βλέπαμε σε μια C, σε μια C++, illegal token ή κάτι τέτοιο, μου είπε απλά δήλωτη μεταβλητή. Ψάχνα να βρω γιατί να δήλωτη μεταβλητή, ήταν δύο γραμμές παραπάνω η δήλωσή της. Και λέει, βρε εσύ, λες να. Έκανα και τα δύο ελληνικά και δούλεψε. Αυτό λοιπόν πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να δηλώσουμε μεθόδους και μεταβλητές έτσι. Κανόνας λέει όμως δεν το κάνουμε σε καμία απολύτως περίπτωση, για να μπορεί όλος ο κόσμος να διαβάζει το πρόγραμμά μας και όχι μόνο οι Έλληνες και οι Κύπροι. Έτσι. Παρ' όλα αυτά έχει πλάκα, παίζει. Αν τώρα δείτε δηλωμένη μεταβλητή και από κάτω να λέει ο compiler ότι είναι άγνωστη μεταβλητή, να ξέρετε ότι σας έχει φύγει κανένα αγγλικό γράμμα. Κάνε συγγνώμη, ελληνικό γράμμα. Θα μια ερώτηση. Πάνω στο, πάνω στο κουμπί που έχουμε βάλει Cetron Click Listener και από κάτω έχουμε το δηλώσει. Εάν έχουμε πολλά κουμπιά και δηλώνουν γενικά σε κάθε, με τον ίδιο τρόπο πολλές φορές, σαν τι είναι πιο γρήγορο ή τι πιο πολύ συμφέρει να δηλωθεί έτσι ένας listener. Το καθένα, αν το κάνουμε έτσι, το καθένα θα έχει ένα δικό του αντικείμενο. Ακόμα και αν είναι copy-paste το κώδικα. Δεν συμφέρει. Αν είναι πολλά τα κουμπιά, το σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιους από τους άλλους τρόπους. Από θέμα ταχύτητας δεν συμφέρει και πολύ. Δεν συμφέρει θέμα γράμμα. Αν έχω 10 κουμπιά που κάνουν και τα 10 το ίδιο πράγμα και κάνω copy-paste αυτό το κώδικα, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Βέβαια, εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής. Εδώ δεν χωράει if view ίσον ίσον αυτό, else είναι εκείνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Αυτό το view θα είναι πάντα bit login αφού είναι εδώ μέσα. Έτσι. Άλλο. Είναι κατανοητά. Τα πήγαμε λίγο γρήγορα γιατί είχαμε χάσει χρόνο και φαντάζομαι ότι είστε και κουρασμένοι. Αλλά είναι σημαντικά πράγματα και δεν πρέπει να το χάσουμε. Δηλαδή πρέπει να μπορούμε από ένα activity να πάμε σε ένα άλλο. Αλλιώς δεν θα πρόκειται να δουλέψει ποτέ η εφαρμογή που θα θέλουμε να φτιάξουμε. Σίγουρα δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Πώς είναι τα κουράγια μας τώρα να κάνουμε λίγο πρακτική εξάσκηση? Το έπλησα το υπονοούμενο. Κυρία και κύριοι, καλή νύχτα λοιπόν. Ναι, βέβαια, πώς θέλει να κάτσει. Δεν θα τον διώξω. Για καμιά ωρίτσα τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να δοκιμάσουμε, δοκιμάσουμε στο σπίτι, δοκιμάσουμε εδώ την επόμενη φορά, θα δούμε λίγο το πρόγραμμα, είναι το εξής. Αυτό περιγράψαμε. Activity 1, 2 ακέραι. Φεύγουν και πάνε στο Activity 2. Activity 2, επιλογή πράξης. Και αυτό πάει στο Activity 3 και Activity 3 το αποτέλεσμα. Σε μια παραλλαγή να το τυπώσει, μια δεύτερη παραλλαγή να το στείλει στις 2 και οι 2 να βγάλει το αποτέλεσμα. Κάντε μια δοκιμή σπίτι, φέρτε το να το δούμε την επόμενη φορά. Έτσι έχουμε 2 μέρες. Πώς? Βεβαίως και μπορείτε και αύριο να έρθετε να κάνετε πράξη. Απλά δηλώστε για να ξέρουμε να είναι κάποιος εδώ. Έτσι. Δηλαδή, μην έρθετε και βρείτε κλειστές πόρτες. Πώς? Είναι κάποιος, καταρχήν, αν θέλετε μπορούμε να το κλείσουμε και τώρα. Είναι κάποιος που θα έρθει αύριο για πράξη. Τι ώρα είπαμε ότι θα είναι αύριο? Μέχρι 7.30 θα έλεγα ότι υπάρχει μια δουλειά. Μέχρι 7.30. Ξέρω εγώ τι θα με 7.30. Εγώ 6.30. 6 με 7.30 δηλαδή κάποια στιγμή, οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Ναι, φυσικά. Τώρα. Τώρα. Για καμιά ωρίτσα. Εσείς θέλετε. Τι? Πρέπει να δηλώσουν τουλάχιστον 2 άτομα για να κλείσει. Ευχαριστώ. Για δώστε μου μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τα διαγραφειοκρατικά. Φίλιππε. Έλα Κώστα. Θα κάτσουμε να κάνουμε την άσκηση. Εγώ λέω να έρθουμε αύριο. Δουλεύω αύριο. Ναι.
Στην πούτσα μου. Λεπτό. Λοιπόν, υπάρχει ένας ένας περιορισμός, μπορώ να έχω μισό λεπτό λίγο προσοχή σας, ότι πρέπει, το είδα με μέσα, πρέπει να είναι δύο τουλάχιστον άτομα για να ανοίξει αίθουσα. Αποκριβόμενος. Οπότε, αν είναι ένας, είναι τυπικό θέμα, δεν μπορεί να τα ανοίξει. Είναι και καλοκαίρι, τρώμε τότε, υπάρχουν δηλαδή θέματα, θα βρούμε έναν άλλον τρόπο, πιο ιδιαίτερο, ίσως στο γραφείο μου κτλ. Αν τώρα μέχρι αύριο γίνεται δύο, θα ανοίξει κανονικά η αίθουσα. Αύριο λοιπόν κατά τις 6. Ωραία, δηλώστε για να είμαστε καλυμμένοι. Μην μου πει κάποιος γιατί άνοιξες έδωσα έξω μόνος σου. Και αύριο τα λέμε κατά τις 6 ώρα. Εντάξει. Μπορείτε να πείτε το θέμα. Θα δουλέψετε ό,τι θέλετε από ό,τι θα έχουν πει. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Θα δουλέψουμε, δηλαδή θα κάτσετε στους υπολογιστές να δουλέψετε αυτή την άσκηση ή αν θέλετε κάτι άλλο. Και εγώ θα είμαι εδώ με τους συναδέλφους για να βοηθήσουμε την άσκηση. Χρήστο, η άσκηση που έχει ανέβει. Αυτό το αρχιάκι. Στο ma.elab.gr. Εντάξει. Να το ετοιμάσω και να ανέβει. Ναι. Πώς το καταλαβαίνει η εφαρμογή. Για ποιο intent μιλάμε. Δεν παίρνει όρισμα. Έλα. Get intent είναι το intent που δημιούργησε. Αυτό εδώ δηλαδή είναι ουσιαστικά δύο εντολές σε μία. Πρώτα εκτελείται αυτή. Αυτή επιστρέφει ένα intent. Θα μπορούσα να πω intent ίσον get intent και μετά να πω bu ίσον int.getextract.